Θέλουμε πόλεμο και εμείς ειρήνη. Η Σμύρνη μάνα καίγεται. Θέλουμε πόλεμο και εμείς ειρήνη. Καίγεται και το βιώσμα. Καραγκιός μπερδε. Άιντε μικρασία βασανισμένη. Καραγκιόζακο. Άιντε Σμύρνη μου μάνα κουράγιο. Καραγκιόζακο με λένε με φωνάζω στη γη. Το αίμα της προσφυγιάς κυλάει. Καραγκιόζακο. Το δίκιο κάποια μέρα θα πνίξει το άδικο. Μαζέρετε. Θα έρθει αυτή η μέρα. Κουράγιο αδέρφια. Κάνε το χρέο σου πανιόνι. Να ψοφήσει η ομάδα 120 λεπτά, ε. Η ομάδα μας, ε. Που μαζεύουν τα χέρια τερματοφύλακες. Ζάμπλο πάω κουμά. Ρωμιοσύνη, Ρωμιοσύνη. Και το ζάμπλο πάω κουμά. Ένα χρόνο υπομονή. Και 30 στη σφαγή. Η Σμύρνη μάνα καίγεται, αφιερωμένο στον μπαμπά μου που ήρθε τη Μικρά Ασία εδώ και έγινε Ηρακλής. Και σε θαυμάζει από εκεί πάνω που μιλάς κάθε μέρα για Ηρακλή. Πόσο θαυμάζει, με θαυμάζει. Στρατούλη, πόσο περήφανος είσαι. Αγαπημένος Γιώργος Νταλάρας. Ζητάμε συγγνώμη από τη μνήμη του Τζίμι του Πανούση. Όταν κάποια στιγμή σταματήσει το ραδιόφωνο, σου έχουν να κάνει άλλα 50 χρόνια, να ζει 150 χρόνια, ρε παιδί μου, θα γραφτεί στην ιστορία. Δεν θέλω του Σάντου και του Μουρίνιου αυτού του κόσμου. Πάρ τον Μουρίνιου στη μάπα. Δεν θα παίξω ποτέ Νταλάρα. Νταράλα, πάρ τον Νταλάρα στη μάπα. Έχει ακόμα, έχει ακόμα, περίμενε. Να βγουν, αυτό τον είπε. Και εγώ όσοι το τραγουδούσα στο δρόμο, περίμενε. Σωτήρι. Ναι, μπράβο, εντάξει. Καλά, εσύ είσαι η φιλία. Έτσι, έτσι. Σωτήρη, έτσι. Μας πιάνει το φανάρι. Άρης, Άρης Ορθοδοξία, έτσι τα χέρια. Βλέπω δίπλα μηχανάκι. Θυμμένος διαιτητής, τι πέναλτι μούφα στο 118. Άντε ρε χαμένε, άντε ρε χαμένε. Μόνο ο Ρασβάναρος, θα τα πω σήμερα όλα. Μόνο ο Ρασβάναρος και οι παίκτες καταλαβαίνουν τι γίνεται. Θα τα πω, τη μάνα του Ρασβάν τη βρίζατε. Τη μάνα, αν έχουν την παλικαριά. Ήταν 3-4 μάνες. Να βγούνε δίπλα. Όσοι επί χρόνια βλέπαμε ΠΑΟΚ, τεράστιος Ρασβάναρος, και βρίζαν τη ο μάνα. Ο μόνος που έχει πάρει χαμπάρι, τι γίνεται. Έχουμε πόλεμο. Λοιπόν, α, πες τα αυτά, πες τα για να κερδίσουμε και χρόνο. Μπείτε στο Facebook. Μπείτε στο Facebook. Μπείτε στο Facebook. Να δείτε τον Καραγκιόζη. Ρασβάνο Λουτσέσκου στο Λίμπερο. Καραγκιόζη του Ρασβάν. Ναι. Μπείτε στο Facebook του Λίμπερο. Έχει ανεβάσει ο Τσαλτίδης τώρα. Μπείτε. Ρασβάνο Λουτσέσκου σήμερα το πρωί στο Λίμπερο. Μπείτε τώρα και σχολιάστε τώρα. Ναι. Τώρα. Το φάντασμά του πλανάται εδώ πέρα. Πω, κάθε μέρα, να ξέρετε, ΠΑΟΚια. Κάθε μέρα, κάθε μέρα. Ήρθε το στείλα. Ποιος το στείλα αυτό, ξέρω. Εσύ, ωραίος, μπράβο. Λοιπόν, να πούμε τους διαγωνισμούς, παιδιά. Άρη ΣΑΕΚ δίνουμε. Τέλος. Όσοι καλείτε τηλεφωνικά ή SMS-ικά, μπαίνετε κατευθείαν, δεν κληρώνουμε. Μπαίνετε, διπλή πρόσκληση. Να απολαύσετε Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ τη ματσάρα 7 η ώρα. Δίνουμε στο Καλλιπλάστικο. Δίνουμε δύο εισιτήρια. Άρη ΣΑΕΚ το Σάββατο 7 η ώρα. Έρχεται ταξιαρχία του Μανώλο Χιμένεθ για να αλώσει το Κλεάνθης Βικελίδης. Και προσέξτε λίγο. Σας τσικνοπεμπτίζουμε με τσικνοδάκι και με τσικνομπίγαλη. Δύο διπλές προσκλήσεις. Κώστας Μπίγαλης και λατρεμένος Θεός Δάκης. Απόψε στο κλαμπ του Μήλου. Δύο διπλές. Μπίγαλης Δάκης. Ο Κώστας Μπίγαλης τελευταία τριετία έχει έρθει στην πόλη μας πιο συχνά από ό,τι εγώ, ξεκάθαρα. Δύο διπλές απόψε μαζί με τον Δάκη, τον φίλο του, στο κλαμπ του Μήλου. Και δίνουμε και δύο διπλές προσκλήσεις για τον Θεούλη. Φίβο Δελιβοριά μεθαύριο Σάββατο στο κλαμπ του Μήλου. Φίβος Δελιβοριάς αγαπημένος, το Λεβαντάκι. Δεν σχολιάζω. Δύο διπλές. Αυτά γιατί αύριο θα δίνουμε για άλλα live. Ίσως και για θέατρο. Μπράβο, Μάρι. Ώστε να μην μαζευτούν πολλά. Οπότε προσέξτε. FM κενό. Όνομα επώνυμο οπωσδήποτε. Δίπλα γράφεις καζίνο με ελληνικά ή αγγλικά σύμβολα. Πας μισή ώρα πριν τον αγώνα. Και γράφεις Δάκης ή Δελιβοριάς. Μην γράψεις live. Ναι. Γιατί είναι δύο τα live. Μπερδεύεται. Αν θες και για τα δύο γράφεις και για δύο live. Και για δύο live. Αποστολή στο 54526. Αποστολή στο 54526. Έξτρα μία πρόσκληση διπλή σε όποιο θα γράφει. Έχω καταγωγή από την μάνα την Σμύρνη. Έξτρα, αυτός κερδίζει σίγουρα. Δεν υπάρχει, εσύ είσαι Θεούλης, λέει τον Αυτάκη, ο οπαδός του Άρεος. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ, το ξέρω ότι είμαι Θεός. Συνέχιζε να ταΐζει τη ματιοδοξία μου. Σωτήρη Δασκαλάκη, έχουμε και σήμερα μαζί μας για ένα ακόμη πρωινό συνεπής της επάλξης της Τρόικας. Κλείνεται η Τρόικα, Γιάννη μου το ακούσε έτσι εδώ και τρεις μέρες. Λέμε η Τρόικα της Τρόικας. Έτσι. Ο Τρόικα.
Λοιπόν, Τσίχνο Thursday σήμερα, 5η 28 Φλεβουαρίου, Σωτήριος 2019, Βασιλείου Ομολογητού Κασιανού, Τσικνοπέμπτη που η Εκκλησία μας δεν την δέχεται, έτσι, όσοι γιορτάζουν σήμερα δεν είναι χριστιανοί ορθόδοξοι, Εύβουλου, Νυμφάς, Αυρίκιος, Κυράννα. Μια απορία, οι χορτοφάγοι σήμερα πώς γιορτάζουν, ρε παιδιά? Κάτι κούντις. Κάτσε, μου λέει ο Σωτήρης, είμαι χορτοφάγος. Πώς γιορτάζει σήμερα ο χορτοφάγος Σωτήρης? Λοιπόν, αδέρφια, προσέξτε, μην τσικνήσετε σήμερα με τσιτσί. Σήμερα μην τσικνήσετε με τσιτσί, με κρέας, με πανσέτες, με μπριτζολίνια, με τέτοια. Θα φάμε πανιόνιο. Τον σφάξαμε εψέ, θα τον φάμε σήμερα. Μπράβο στους παλικαράδες, στους Μακεδόνες. Τα νταγλάρια, τους λεβέντες, τους καθαρούς. Χίλια μπράβο. Δεν έχω να πω τίποτε άλλο, ρε παιδί. Τι να πεις, αγόρι μου γλυκό. Το άσπρο μαύρο πας να κάνεις εδώ πέρα. Τι να πω. Ο Πανιόνιος, ο Πανιόνιος, η δικιά μας ομάδα. Να λες και αυτά που έλεγες και χθες και προχθές, έτσι. Όταν παίζει το. Α, όχι όταν παίζει, όταν παίζει. Και τι, μια παίζει και μια δεν παίζει. Είναι δικό μας ή δεν είναι δικό μας? Είναι δικό μας ή δεν είναι δικό μας? Τι να κάνει, να μην παίξει. Έτσι όπως τα λέτε. Έτσι όπως τα λέτε. Τι να κάνει. Έτσι όπως τα λέτε. Όπως συμφέρει, αγόρι μου γλυκό. Είσαι ο καλύτερος. Μην προσβάλλεις τον Πανιόνιο και λες τσίρκο τον Πανιόνιο. Ό,τι γουστάρει θα λέει. Την ομάδα. Ό,τι γουστάρει θα λέει. Ό,τι γουστάρει. Ό,τι γουστάρει θα λέει. Ό,τι γουστάρει θα λέει. Δεύτερη χρονιά σου κλέψουν το πρωτάθλημα, Ρασβάν. Πρέπει να αγκαλιαστούμε όλοι μαζί και να πέσουμε στο Δραμαϊκό. Αυτό θα γίνει. Θα χτυπάμε. Μακρυγιάννη 38. Πάμε Ηλιούπολη. Κυριάννα, είναι πάνω Πέτρος. Ναι, φόραξε τον. Πάμε να πληγούμε. Πάμε Πτανόφου 11. Δημήτρη, κατέβα. Πάμε να πληγούμε. Το χάσαμε το πρωτάθλημα. Δεν το ξαναχάμε και φέτος. Πάλι δανό, πάλι δανό σου βάλα για την Κυριακή. Ποιο πάλι δανό σου βάλα για την Κυριακή. Σε σπάσουνε συνέχεια. Μιλάτε για το μόρι του Βέλε. Δεν λέμε τίποτα για την Κυριακή. Δεν σου δίνει καθαρό πέναλτι. Χθες το μάτς είναι για 2-0 με ζυστές μηχανές. Και παίζω παράταση με την ομάδα τη δικιά μου, όπως λες. Αυτό έγινε χθες. Αυτό έγινε χθες. Τη μία μαζεύει ο τερματοφύλακας στα χέρια και την άλλη είναι ο Πανιόνιος που σπάζεται. Αποφασίστε επιτέλους. Αποφασίστε επιτέλους. Αποφασίστε επιτέλους. Εκτίθεστε καθημερινά. Εκτίθεστε καθημερινά. Δεν παθαίνω τίποτα. Αλλά θα πάθω 5 Μαΐου. Αν δεν πάρω το πρωτάθλημα θα πάθω, να ξέρεις. Εγώ αν δεν πάρω το πρωτάθλημα. Εγώ αν δεν πάρουμε το πρωτάθλημα θα φύγω. Στορκίζομαι. Στορκίζομαι. Φέρε κανένα πιτσιρίκι εδώ πέρα. Ναι, φέρε κανένα πιτσιρίκι εδώ πέρα να του λέτε τι θα λέει και να τελειώνει η ιστορία. Κατάλαβες? Αυτό, αν δεν πάρουμε. Παρακάλω τότε να πάρω το πρωτάθλημα. Παρακάλω. Λοιπόν, αν δεν πάρουμε το πρωτάθλημα, εγώ φεύγω. Δεν πήρε το πρωτάθλημα, πάει το πρωτάθλημα. Ας τα πάει. Άστα τα πάει, πάλι Σκανδιναβέζα φέρνουνε! Πάλι Σκανδιναβέζα φέρνουνε! Πάλι Σκανδιναβέζα! Λες Σκανδιναβέζα είναι προσβολή αυτά. Προσβολή! Προσβολή! Σκανδιναβέζα το διαιτή, ειρωνικά. Δεν μίλησε για διαιτή. Σκανδιναβέζα φέρνουνε, ρε φίλε, για το έτοιμο. Σκανδιναβέζα. Δεν είπε για διαιτή. Τσουρλίντα. Okay. Λοιπόν, αν έχουν ένα γραμμάριο τσίπα. Ποιο να έχει τσίπα, ρε. Αυτοί που επί τρία χρόνια βλέπαμε μαζί. Mm. Πάω Ξάνθη στο Σουμπούτεο. Αντέρεχα. Και ήταν μαζί μου. Αντέρεχα, 7 ναι. με 8 παοκτσίδες. Και βρίζαν τη μητέρα του Ρασβάν Λουτσέσκου. Αντέρεχα. Για τον τρόπο που παίζει μέσα στην Τούμπα να βγουν τώρα και οι 7. Και εγώ επί ένα μήνα κάθε μέρα θα τους πηγαίνω σε εστιατόριο. Όλος τυχαίως, όλος τυχαίως ο Τύρι Δασκαλάκη. Όλος τυχαίως, εγώ σε πιστεύω. Όλος τυχαίως πάλι, πάλι 7 ήταν αυτοί. Ξέρεις τι είναι ο αριθμός 7, ε? Ο αριθμός του ψεύτη. Ποτέ δεν λέει 5, 8, 11 ή 7. 7 με 8 άτομα. Δεν λέω και τα φίλε. Ονόματα αν θες. Δεν με ενδιαφέρει, ο ένας είναι. Αυτό τι σημαίνει? Ο θαλαμοφύλακας. Αυτό που βλέπουν τα ματάκια μας. 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 Το λέει ο Λουτσέσκου. Ξύπνα διοίκηση. Ξυπνήστε. Αφήστε τα Facebook και τα Instagram και το ένα και το άλλο. Βγάλετε μια ανακοίνωση, ρε. Εδώ γίνεται χαμός. Πόλεμο έχουμε, ρε. Τι δεν καταλαβαίνετε. Θα χάσουμε την Κυριακή να πάει δίπλα στους 4. Σε κυνηγάνε θεοί και δαίμονες. Και δεν παίρνει χαμπάρι. Δεν παίρνει χαμπάρι. Και έχω το διπλανό μου να μου λέει και σφάκι του Πανιωνίου. Ο Πανιώνιος που μαζεύει τα χέρια του ο τάδε και ο ατάδε και ο τάδε. Στη μία περίπτωση γίνονται ρε φίλε παλικάρια και στην άλλη δική μας ομάδα. Αποφασίστε ρε. Αποφασίστε ρε. Που ο Πανιώνιος το έκανε το χρέος του, έτσι. Το έκανε, τέλειωσε. 120 λεπτά. Δαγκώθηκα χθε. Να μην πάει για την παράδοση, να μην πάει να προκριθεί. Πρέπει να πάει να παίξει όσο μπορεί. Μακάρι. Δεν κατάλαβα. Μακάρι. Όλοι κάνουν ό,τι μπορούν. Όλοι κάνουν ό,τι μπορούν. Καθυστερήσει. Σωστά το είπες. Όλοι το κάνουν. Μπράβο στο Γιάννη Μαρφάτη. Ναι. Μπράβο, μπράβο. Που 1,5 λεπτό πριν δεν βγάζουν οι παίκτες την μπάλα του ΠΑΟΚ έξω. Πουρλιάζει ο Μάντζιος.
με τον Μαυρούλη Ποσάκη. Ποιο ρε, δεν τρέπεσαι καθόλου. Δεν βλέπει τον κόρμα που σηκώνει. Περίμενε. Που τρέχει να σηκώσει τον άλλον. Το 33 ποιο είναι ο Κώστης, ποιο είναι. Που πάει και το σηκώνεται, σηκώνεται του Δουδού του λέει. Και σηκώνεται. Μετά, Παναγιώτη, υπάρχουν εικόνα, υπάρχει. Φυσικά υπάρχει εικόνα για το παίρνει του Γκρέσου να πει. Και ο Γιάννη ο Μανθάτη. Ναι. Ναι, ο Γιάννη ο Μανιάτη. Με το Μανθάτη στο καλό. Ο Γιάννη ο Μανιάτη. Μανιάτη, έτσι λέει. Καλά, κόρπο Μανιάτη. Γέννημα θρέμα νέα Μυρνιώτη. Φυσικά τον Πανιόνιο. Τον Πανιόνιο. Ναι, εντάξει. Τι τον έχει την καρδιά τον Πανιόνιο. Τον έχει, ναι, τον έχει. Ναι, τον έχει τον κρατή. Ποιο που λέει ότι σε πάω. Ναι, εντάξει, αλίμονο. Ο Μανιάτη 1,5 λεπτό μετά βγάζει την μπάλα έξω σε φάση που είναι μπροστά όλο το Πανιόνιο. Έξω από την περιοχή! Έχετε καταργήσει τα fair play και τα πάντα! Ποια ρε κατέργησε τα fair play! Ποιο κατέργησε ρε! Δεν τρέπεσε καθόλου! Παναγιώτη! Ναι! Απλά μου τα φωνάζουμε να χάνουμε τις καρδιές μας. Με το χέρι στην καρδιά. Ούτως ή άλλως άλλες μέρες τις έχουμε αγόρι μου γλυκό. Στο 3-2, στο 3-2 ναι. Ακριβώς ο Λόιδ διαφάση ναι. Έδινε μπενάλτ υπέρ του Πανιωνίου. Ναι. Θα είσαι τώρα σήμερα ήρεμος και έλεγες. Άντε χάμι! Όχι, δεν ήθελα αυτό το πράγμα. Άντε χάσου θέλω να πω. Ξέρεις γιατί! Ξέρεις γιατί! Τι έλεγες προχθές αγόρι μου γλυκό! Τι έλεγε στο Πάο Κάρι, Έλληνα διαιτητή, εκεί στον Μπίσεσβαρ θα δίνει το πέναλτι. Γιατί δεν το έδωσε στον Κρέσπο, ρε! Γιατί δεν έδωσε στον Κρέσπο πέναλτι! Εσύ απάντησε! Θα σου δίνει αυτό! Τι? Στο 118! Δώσε το μου στο 27 να τελειώνει το παιχνίδι, στο 25! Εγώ για εκείνο του Κρέσπο να τελειώνει το παραμύθι! Ναι. Δεν είναι! Τότε είναι πεναλτάρα και στο 119! Να βγουν οι είναι πεναλτάρα και στο 119! Δεν θα με τρελάνε! Κυριακή και Δευτέρα με πρίξανε! Ότι του Κουρμπέλη! Δεν θα μα τρελάνε! Στο Πανιόνιο Παναθηναϊκό! Ρασβάνα ρε! Δεν είναι! Συνέχισε να του πονά έτσι! Λέγε τέτοια πράγματα! Όσο περισσότερο μιλά και όσο του θυμίζει και τα περσινά γιατί τελευταία τα έχει ξεχάσει, τόσο περισσότερο του πονά! Τόσο περισσότερο! Συνέχισε έτσι στο ίδιο μοτίβο! Παιδιά, μπείτε και δείτε το πρωί Μάριο Ασλαμά τώρα στο Facebook του Λίμπερο. Τώρα, μπείτε και δείτε φωτογράφηση. Κανονικά τώρα είναι πέρα από τα κρύβια. Δεν είναι του Κρέσπο. Φίλε, να πιάσουμε να την ταχυδυναμική. Την ταχυδυναμική. Γιατί τέτοια γίνονται σε κάθε μάτσο πλανήτη. Σόπα! Θε τέτοια. Στο Τσέλσι τότε να γίνανε του Λίμπερο. Ανάθεμά με αν το είδε. Έτσι το πετά τώρα. Άσε με ρε Μάριε τώρα. Όλο το μάτσο. Άσε με ρε Μάριε τώρα. Εντάξει, καλά. Και η Λίμπερο που λέει. Εντάξει, γίνανε τέσσερα. Καλά και τη βλακία την Παρσελόνα την κρυάδα και όταν το έλεπε βασικά. Γίνανε τέσσερα. Τι σημαίνει αυτό για Τσέλσι τότε να γίνανε τουλάχιστον τέσσερα τέτοια. Α, τέσσερα τέτοια μάλιστα. Ολόκληρο γάιταρο Νταμάρι. Να ξαπλώνει επειδή ο αμυντικός μέσα στο σπίτι του του κάνει μία επαφή με τα χέρια κατευθείαν να πέφτει και να ζητάμε πέναλτι επειδή είμαστε πλούσιοι και μεγάλοι πλέον. Όχι, γιατί είναι πέναλτι. Γιατί είναι πέναλτι. Είσαι τόσο κομπλεξικός που να σου κάνει το δίκαιο το κάνεις φιλάδικο. Δεν μπορώ να συζητήσω πλέον. Δεν μπορώ να συζητήσω. Δεν μπορώ να συζητήσω. Να πω το πάω κάρι, φίλε. Οκ, okay, είναι οριακό offside. Οκ, okay, ρε φίλε, τελειώνει η ιστορία. Να το δεχτώ, ρε φίλε, αυτό το πράγμα. Δεν σου δίνει τέτοιο πέναλτι χθες. Μου το βγάζει, δεν είναι ότι δεν είναι. Okay. Ρε, απάντησε μου. Εσύ απάντησε μου. Σου το δίνει αυτό ναι. Το 3-2. Τι κάνει. Ποιο 3-2. Ακριβώς ίδιο. Ναι. Το δίνει το 3-2. Υπέρ του Πανιωνίου. Ακριβώς ίδιο. Έχει δώσει ουκολίγα. Περίμενε. Έχει δώσει ουκολίγα. Σήμερα τι θα έλεγε. Έχει... Δεν θα έλεγε φαγή του πέναλτι. Άσε με τώρα, ρε. Πού το πα το 119. Έτσι είναι Παναγιοτιά το. Μην εκρεβεί αγόρι μου γλυκό. Μην εκρεβεί. Έτσι ηρεμός. Ενώ εσύ με το χειμεχέρι στην καρδιά, μιλάει στην αλήθεια εδώ πέρα στον κόσμο. Εδώ δεν δουλεύει πέρα του Κρέσπο. Βρέκα με του Κρέσπο. Άσε με τώρα, ρε Μάρκο. Καλημέρα, Παναγόνα. Στο καλημέρα. Δεν με ενδιαφέρει, μιλάει στο καλημέρα να κερδίσω. Στο 25 τελειώνει το παιχνίδι. Γελάει κοινωνία. Γελάει μαζί σου, αγόρι μου γλυκό. Γελάει μαζί σου, αγόρι μου γλυκό. Μην ερωτιέσαι γιατί κάποιοι δεν παίρνουν τηλέφωνο. Μην ερωτιέσαι γιατί. Μην ερωτιέσαι. Σήμερα φεύγει, να μην δώσει λίγο το πέρα στο 25 γιατί το καλημέρα το αγώνα. Έλα το βγάλει άκρη. Που δεν είχε πέρα τη λέει κιόλα. Εντάξει. Σηκώ τα χέρια ψηλά. Μία ερώτηση. Σηκώ τα χέρια ψηλά. Χρήστα, δεν θέλω να θέλω να δουλέψω σήμερα. Θέλω να δουλέψω σήμερα. Πάγω σαν χτε, ρε φίλε. Για να το πάει στην παράτηση ο Πανιόνιο. Μπράβο του. Μία ερώτηση. Ναι. Ακριβώ το ίδιο. Στο 118 ακριβώ το ίδιο. Δεν συζητάω, ρε. Το έδινε υπέρ του Πανιονίου. Σήμερα. Ναι. Θα έλεγα είναι πέρα. Είναι ορισμό θα έλεγα. Θα σε τρελάνω εγώ, ρε. Εγώ θα σε τρελάνω. Ναι, πολύ ήρεμα. Ξέρει πώ το έλεγα. Ήταν πέναλτι υπέρ του Πανιονίου. Έτσι θα το έλεγα. Αυτό θα έλεγα. Στο 25 στο καλημέρα του αγώνα, κατάλαβες. Να φτύσει αίμα πάω να φτάσει στο 90, κατάλαβες. Για να έχουν να λένε τέτοια. Οκ. Βρε μάτια μου. Όχι, βρε μάτια μου. Και νευρό μου και πλευρά μου. Παλικάρι μου, αγόρι μου. Βρε. Φίλε, φίλε, είναι ο καλύτερος. Ο καλύτερος είναι ο Τσαλτίδης. Δεν σ' αντέχω πλέον. Δεν σ' αντέχω, ρε φίλε. Δεν σ' αντέχω. Και αν ένα λόγο που πηγαίνουμε διακοπές είναι μαζί, αν πηγαίνουμε πλέον διακοπές μαζί, είναι επειδή είναι καλοκαίρι και έχει μόνο φιλικά. Μόνο γι' αυτό, ρε φίλε. Χειμερινέ θα πάρουν αυτόν και θα έχει πρωτάθλημα. Ποτέ. Να πάω εγώ διήμερο στη Βέρεια και να τον έχω πήρει. Όχι, δεν θέλω, ρε. Δεν θέλω, ρε φίλε. Προτιμώ στην Καλλιδοπούλου 45. 5 λεπτά να κάνω. Το βλέπα. Από πάνω το 5-0. Το βλέπα. Φίλε Σκάιγα. Λοιπόν,
Αυτό σκάει γάιδαρο. Μια χαρά είναι αυτό, ρε. Μια χαρά έχει γίνει, ρε. Ερώτηση. Απόψε ο Ολυμπιακός. Είναι 0-0. Και στο 88 του δίνουν τέτοιο πενάλτι. Σε πιάνουμε και σε ένα κορόιδο. Μην νομίζει κάτι καρπετόπουλοι που γράφουν τέτοια άρθρα. Ξέρει γιατί το γράφει αυτό το άρθρο. Τι. Χθες, όχι, δεν το ανέφερε. Είπε αυτόν έτσι. Δεν το είδα. Ξέρει η πονήρο αυτή τι κάνει. Σου λέει κάτσε να εκβιάσω τον Άρη για να πικάρω του άλλου. Αυτό σου έφαμε Κυρτζίκη. Ελά. Αυτόν λε. Το γραφείο τύπου τη σου έφαμε. Με Κυρτζίκη. Για τον κάρπετ. Αυτόν λε. Αυτόν λε. Ναι, ρε, υπέρ όταν δεν με ανέβασε. Εγώ τα ξέρω, τα είπα σαν Γιάννη. Προχθέ την λέγεται τον Ηρακλή που έγραψε ο Κραπετόπουλο. Τι έγραψε τον μόνο Ηρακλή. Με τη τέτοιο αποκλεισμό μόνο Ηρακλή. Καλά λέει. Φυσικά. Με το ρέμο όμως έτσι, ε. Φανταστικό άρθρο. Με το ρέμο που γέλισε τον Ηρακλή. Είναι φιλαράκι όμως να μην γράψω κάτι. Κατάλαβες. Εσύ άμεσα με κολλητός με το Σωτήρι. Αυτό τι σημαίνει. Δεν πρέπει να γράψω. Αν κάνει κακό ρε φίλε στον ΠΑΟΚ, θα γράψω και δύο πράγματα. Θα γράψω και δύο πράγματα. Οι παροδικές έχουν στόχο να σε πάρουν από τη γυναίκα σου. Είπε ο Τσαλτίδης. Με σκάει παιδιά. Εσύ σήμερα μην βγει καμιά κλήρωση τώρα. Να σου πω, βούτυρο στο ψωμί του θα είναι πάω Ολυμπιακός κλήρωση. Σε αποπροσανατολίζει εντελώς. Ποιο προ... Από Θεούς και λοιπόν, δεύτερο. Εγώ λέω ότι αν απόψε ο Ολυμπιακός πάρει τέτοιο πενάλ στο 88, άντε, θα πούνε όλοι παππούδε. Δεν ούριασε για το λαό. Για το ατόμο του στέκ δεν ούριασε όμω. Για μια χαρά στα μη με τον τρόπο που ήρθε Μάρια. Ποιο τρόπο. Που έπρεπε να τελειώσει το μάτς 3-0 στην κανονική διάρκεια. Με πέναλτι στο 25 που ήταν και τελείωνε το παραμύθι. Δηλαδή αποκλείεται να είναι εκείνο ανθρώπινο λάθος. Όχι δεν είναι. Δεν είναι ανθρώπινο. Γιατί είναι μπροστά. Δεν είναι ανθρώπινο. Όχι. Άρα γιατί να δώσει αυτό το έλα. Γιατί ήταν ορισμό. Θα σε σκάσω. Θα σε σκάσω ρε. Θα σε σκάσω ρε. Το μόνο του Βέλη δεν έκανε προχθές. Θα σε σκάσω. Η πρόκριση με τον τρόπο που ήρθε. Είναι η μοναδική μας ελπίδα να μην πάρει το πρωτάθλημα. Μπράβο. Γιατί θα παίξει άλλο ένα μάτς. Και στο μπράβο, ναι. Ή με την αυτοί έπρεπε να γυρίζουν. Ναι. Ή με τον Ολυμπιακό στην Τουμπάρα. Εντάξει. Και στο ποδόσφαιρο, το... ξέρεις. Ναι. Καλά είπε ένας. Υπάρχει είπε... Θεός. Όχι. Είναι υπάρχει το... Θεός. Αλλά άλλο, εγώ το πάω το καθαρά αγωνιστικά. Η νίκη ναι. Είναι ό,τι χειρότερο ναι. Για να κρύβει τα ναι. Χάλια σου. Για να δούμε τα χάλια του Ολυμπιακού αμέσως στο διπλό αγώνα. Τέλος. Μην πειράξει δικαιολογίες και εκεί. Εγώ, μακάρι απόψε ναι. Να ναι. Περάσει ο Ολυμπιακός ναι. Με τέτοιο πενάλτι. Εγώ δεν θέλω να δούμε τι άλλες σήμερα. Δεν θέλω τον Ολυμπιακό σε μητέρα. Θέλω μέσα στο ΆΚΑ, μέσα στην Αθήνα που έχω πάει 752 φορές να το ξαναπάρω. Ήφιστε να πιστεύω. Γιατί τον Ολυμπιακό του άλλου τον έχουμε στο κύπελο στα διπλά παιχνίδια. Σε όλο τον κόσμο. Και ο Ηρακλής 5 τελικού δεν αντιλέγω. Εγώ σου λέγα όταν για Βόλο ή Αθήνα γίνει ο τελικός, σου είπα θέλω στο ΆΚΑ. Κι εγώ ΆΚΑ. Ναι. Κι εγώ Αθήνα. Ο Ηρακλής θα πήγαινε είπα, σήμερα. Θέλω στο ΆΚΑ. Και ναι. Να μου λέγανε Καφτατζόγλιο ή ο ΆΚΑ. Ναι. Ο ΆΚΑ. Τι να κάνουμε. Ο ΆΚΑ. Όχι εκεί. Καφτατζόγλιο. Εκεί. Θαλαμοφύλακας μήνυμα. Ο παδός του ΠΑΟΚ, συμπαθέστατος και φίλος και αδερφός. Μην μπερδεύεσαι. Είναι άλλο να είναι όλοι στο 1 τέταρτο του γηπέδου και άλλο να ψοφάνε σαν τα κουνέλια από το 5. Αυτό που το είδε. Στο Μεντράνο της Νέας Μύρνης ευχόμαστε Β' Εθνική. Και καλό τουρνέ στην επαρχία σύντομα. Θαλαμοφύλακα, όλους αυτούς τους κρατάς και εσύ τα τελευταία χρόνια στην πρώτη εθνική, καλέ μου. Και τους χαρτζηλικώνεις κιόλας με κάτι χατζησαΐες και κάτι μεταγραφές περίεργες. Αδερφέ Θαλαμοφύλακα, μην βλέπεις γύρω σου πεταλούδες και παπαρούνες. Μια χαρά τους έχεις εσύ. Τους Πανιώνιους. Κατάλαβες, Θαλαμοφύλακα. Τους Ηρακλίδες. Ναι. Τους ρίχνεις Παναθηναϊκούς και Πανιώνιους. Μια χαρά τους κρατάς. Μια χαρά τους κρατάς. Τον Παναθηναϊκό τον κράτησες για τον ίδιο λόγο που έπεσε ο Ηρακλής. Και προς τιμήν του το είπε σήμερα ο δημοσιογράφος της ΣΕΡ το πολιτικό στο πρωί. Μπράβο του προς τιμήν του. Που είναι Παναθηναϊκός. Ναι ρε πάμε. Λοιπόν. Α, εντάξει, καλό είναι να έρθει να παίξει εδώ στο Λίμπερο. Να τραγουδήσει. Αλαλούμα, αλαλούμα. Εδώ πέρα. Δύο διπλές απόψε. Κώστας Μπίγαλης και Δάκης στο κλαμπ του Μήλου. Δύο διπλές το Σάββατο. Τεράστιος Φίβος Ζελιβοριάς στο κλαμπ του Μήλου. Δύο εισιτήρια. Άρη Σάικ το Σάββατο 7 η ώρα στο Κλεάνθης Βικελίδης. FM και ενώνομα τεπώνυμο. Γράφει δίπλα Δάκης ή Φίβος ή Άρηση και τα τρία αποστολή στο 54526. Μπαίνει τώρα στο Facebook και βλέπει τι ντύθηκε σήμερα το πρωί. Ο Μάριος ο Ασλαμής για τους φίλους Ασλαμάς. Οι Τούρκοι βάλανε κι άμμο, εμείς βάζουμε τα λάρα. Απίστευτο. Απίστευτο. Αδέρφια, καλημέρα. Εδώ είμαστε, γίνεται ψιλοχαμός σήμερα.
Ο Άρης τσιμπάει κάπως σε συμμετοχή για την ΑΕΚ. Οι άλλοι διαγωνισμοί είναι λίγο. Δύο εισιτήρια. Έτσι. Για το Άρης ΑΕΚ είναι δύο τα εισιτηριάκια και δύο διπλές για Κώστα Μπίγαλη και Δάκη απόψε. Σας δίνουμε δηλαδή Τσικνοδάκη και Τσικνομπίγαλη και δύο διπλές για το Σάββατο Φίβος Ολιβοριάς στον ίδιο χώρο του Κλαμπ του Μήλου. Για το καζίνο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ απολαμβάνεις με κούτρα μπύρα το απόγευμα της Κυριακής. Όσοι πάνε μισή ώρα νωρίτερα πρέπει να είναι εκεί πέρα. FM και όνομα τεπώνυμο δίπλα Άρης Καζίνο ή Δάκης ή Δελιβοριάς ή τα 2 ή τα 3 ή και τα 4 αποστολή στο 54-526. Κοντά μας είναι η Dialog. Με αυτά που λες Μάριε, μιλάς και διαβάζεις άπτες στα γερμανικά ή για εκεί. Ψάχνεις δουλειά στη Θεσσαλονίκη, Κατερίνη Βέρεια, δεν ψάχνεις, αλλά δεν πειράζει. Τι σου προσφέρει η Dialog Μάριε, 1100 ευρώ εισόδημα. Τα μισά βέβαια από εδώ, αλλά δεν πειράζει. Επιπλέον προνόμια, να λες τι θες, την πούρδες σου δηλαδή στα γερμανικά. Πληρωμένες διακόπες, τι άλλο θες, να φολέγανδρο. Να λες και τις ιστορίες του για τον ΠΑΟΚ. Ρεπό σε αργίες, θα τις έχεις. Μοντέρνο χώρο εργασίας και ευχάριστο κλίμα. Τρεις εβδομάδες εκπαίδευση πληρωμένη, περισσότερα στο dialog.gr. Μαζί μας έχουμε και της ασφάλισης Μαργαριτόπουλου. Επειδή το αυτοκίνητό σας είναι πολύτιμο, πριν το βουλιάξετε στο Θερμαϊκό να χάσει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα, της ασφάλισης Μαργαριτόπουλος είμαστε σε θέση να καλύψουμε κάθε απέτηση με πακέτα προσαρμοσμένα στις προσωπικές ανάγκες. Πληροφορίες τώρα στο μαργαριτόπουλος.com και στο νέο τηλέφωνο 2310 911 701. Μήνυμα θαλαμοφύλακα, ενώ νέο μήνυμα. Όταν λέγαμε για Σουμπίνιους, Τζανακάκηδες, Πελέ, Καραμάνους κλπ, μας λέγατε τρελούς και δεν έχετε ομάδα. Τώρα αυτό εδώ πέρα που βγαίνει, αυτό το κατάλαβα, τέλος πάντων. Για Κλιγκόπουλος, τώρα πάλι Μούγκα. Ρε θαλαμοφύλακα, μου την έχεις κάνει την εικόνα από την πεδιάδα της Θεσσαλίας, μου την έκανες 3 εκατοστά επί 2. Sorry, δεν, εντάξει. Και το τελευταίο το πιάνω, το τελευταίο ναι, το καταλαβαίνω. Ρασβάν Λουτσέσκου, κατούρα τα μικρόφωνα και τους κλέφτες. Κατούρα τα μικρόφωνα και τους κλέφτες. Μπράβο, στο πνεύμα του προπονητή σου. Σωστό. Μια χαρά. Ο 275, λατρεμένος ακροατής, δεν έχω καταλάβει τι ηλικία έχει. Καλημέρα παιδιά από τον ασπρόμαυρο Σοχό. Τονίζω εδώ πάρα πολλές ενστάσεις για τον Σοχό ως προς το ασπρόμαυρο. Ο Σοχός από όσο ξέρω ειδικά τις απόκριες είναι πολύχρωμος. Να πάτε τώρα. Τιμά τον Σοχό η υπέροχη αυτή παράδοση με τις κουδούνες. Είναι πανέμορφη, είναι συγκλονιστική. Έτσι. Τα συγχαίρω με αυτά. Όχι, είναι φανταστικά. Είναι η παράδοσή μας, είναι πανέμορφα. Είναι μελωδικές οι κουδούνες. Δεν είναι τυχαία, είναι κουρδισμένες. Είναι πραγματικά έχεις πανέμορφα. Έχεις πάει. Βέβαια, ναι. Άντε ρε χαμέ. Τα λες και αυτά στον κόσμο. Όλο ψέμα είσαι σήμερα, ρε. Τι πράγμα είσαι εσύ. Εσύ πήγες στις κουδούνες στο χώρο. Στον αέρα το είπα. Πότε. Ότι την πρώτη φορά που πήγα ήμουν πολύ πιτσερικάς. Α. Τώρα μιλάς για το 40, ούτε κουδούνες. Ερχόταν από πάνω μου. Ερχόταν από πάνω μου και έβαλα τα κλάματα, τρόμαξα. Φοβόσουν. Πήγα σε μια γωνιά, ναι, και μαζεύτηκα, ναι, και με κρατούσε η μάνα μου. Άρα δεν θέλει να πάει οικογενειακό εκεί. Μετά πήγα. Να πας δίπλα, να το βλέπεις, φίλε, τον νομίζω ότι είναι όπλα. Πήγα ξεκίνημα εφηβείας. Και το απόλαυσα. Α, πήγες. Έχω να πάω από τότε. Αλήθεια τώρα. Πήγες, αλήθεια. Με ποιον πήγες. Είσαι βλαμμένος. Όχι, ρωτάμε, ποιον πήγες. Παρέα με παιδιά, το γυμνάσιο, το Λύκειο. Στο Σοχό. Στο Σοχό, ναι, εδώ. Πού είναι τα περίγωρα, φίλε. Κατάντια. Τι είναι, φίλε τώρα. Όποιο πάει στις κουδούνες στη Σκύρο. Τι να δεις στις κουδούνες, ρε Σλάμα, τι ενδιαφέρον μπορεί να έχει. Είναι ωραίο έθιμο, ρε φίλε. Είναι ωραίο. Για αυτούς τους τοπικούς, εντάξει, θα πάω τώρα. Τι τους τοπικούς. Κάτι καλά. Πώς γίνεται χαμός, ρε φίλε, πάνε μόνο οι ντόπιοι. Να και εκεί γύρω, εντάξει. Ρε φίλε, είσαι εχθρός παράδοση. Πότε σήμερα είναι αυτό. Όλες τις αποκρίες. Όλες. Κάθε μέρα να βγαίνει με κουδούνες. Βέβαια. Και γίνεται χαμός το τελευταίο δίμηνο. Δευτέρα, α πούμε, 3 ώρα το μεσημέρι. Το τελευταίο σου κου αγόρι μου γίνεται χαμός. Εντάξει, προφανώς, γιατί είναι ναι, από παντού, εντάξει, παντού, ναι. Και Νάουσα και Πάτρα και εντάξει, εννοείται. Ναι. Και Ξάνθη εννοείται. Ποτέ δεν μου άρεσαν αυτά. Αλλά οι κουδούνες. Το 87, α πούμε, ήμουν στην Ξάνθη στο τέλος στα καρναβάλια, ούτε με ενδιαφέρε. Είχα το ραδιοφωνάκι, περίμενα 0-1 πάω με τον Ολυμπιακό στο ΑΚΑ, πάρε τον κολλή του Κωστίκου. Ένα, διαβάσαμε. Γιατί θα γίνει αυτό με τη χαμόση. Πάει το πρωτάθλημα και εκεί. Λοιπόν, συνεχίζει ο 275 αυτά που με τα συχαίνομαι. Α, τα συχαίνεσαι. Η κόκκινη στον Παπαγεωργίου. Καλά, ρε 2,75 σε παλαβό. Στο καλημέρα το αγώνα. Αν σου δώσει Μάρς πέναλτι και Μάρς κόκκινη. Όχι, αγόρι μου. 2,75! Στο 6! Στο 6! Που το δείχνει ο σκηνοθέτης 3 φορές. Που ο Σέρτζιο Ολιβέιρα. Στο 6, βάλτε το τώρα. Πατάει. Επί 2,5 μέρες. Επί 2,5 μέρες πατάει. Αν θυμάμαι καλά τον Τζιλούλη. Ζητώ συγγνώμη, μπορώ να κάνω λάθος. Πατάει αντίπαλο τέλος πάντων. Επί 2,5 μέρες. Και απλά του κάνει παρατήρηση. Όπως τον Παπαγεωργίου. Το καταλαβαίνει ο Ολιβέιρα και κάνει την πάπια. Να το πάμε έτσι τώρα. Μη μου μικραίνεις την εικόνα. Στο ζουμί. Στο τέλος ξυρίζουν τον γαμπρό. Όχι, όχι. Το γαμπρό. Όχι. Στο τέλος τον ξυρίζουν. Όχι.
Συνεχίζει! Η αρχή είναι το ίμιση του παντός, λέω εγώ. 2,75. Άσε το τέλος του κυρίου τον γαμπρό. Αυτά τα δικά του να πούνε. Συνεχίζει! Στον Καμαρά που κόντεψε να κόψει το πόδι του Μίσιτς. Α, γιατί αυτό είναι προς το τέλος. Το πέναλτι στον Κρέσπο. Και αυτά είναι προς το τέλος. Γαργάρα! Κάνε τα πάλι, Μαριούλη. Σε ευχαριστώ, να σε καλά. Είδε, αγαπάει κιόλας. Η Αθηνά, προφανώς είναι η Αθηνά 130, στέλνει τεράστιο μήνυμα όσον αφορά το δεύτερο μέρος του. Παπ, μας ξεκούφανε. Συγγνώμη. Μην ξαναπεί για τον Τζαλτίδη. Εσύ είσαι χειρότερος. Άκου να δεις το. Στα ουρλιαχτά. Ναι. Μου το είπε και η κοπέλα φίλη που πήρε τώρα στο κινητό. Δεν πειράζει. Και κλείνει το μήνυμά της λέγοντας: Ασλαμά, αντιάρης ή αντιπάοκ είσαι πιο πολύ. Κάτσε να μου κατηγορεί και σου πει του χρόνου. Όχι, θα σου πει, θα το καταλάβεις 130. The same. Αντιάρης ή αντιπάοκ είσαι πιο πολύ. Είμαι ακριβώς το ίδιο αντί και τα δύο. Όσο μου επιβάλλει η ιστορία και το ήθος ενός Ηρακλειδέα. Ο 845. Απλά, συγγνώμη λίγο, απλά 130 Αθηνά. Όταν ο Πάοκ είναι ο 8ος, ας πούμε, το χτυπάει στην πλάτη. Τι καλούλης πίνω πάω και τα λοιπά. Ό,τι κάνω δηλαδή στην Αθήνα. Όταν ο Άρης είναι 8ος, το ίδιο πράγμα. Αν ο Άρης πάρει κανένα γκάλι, κανένα γκάλι στο μπάσκετ, κανένα γιαννάκι στο μπάσκετ τα λοιπά, εκεί να δεις θα γίνει. Κάθε μέρα μπασκετόρμα θα γίνει η Τρόικα, να ξέρεις. Αυτό είναι, ρε φίλε. Είμαι Αθηνά, είμαι όσο είναι και οι άλλοι αντί Ηρακλής. Ναι, το θέμα πάρα είναι να είσαι δίκαιος. Πάρα πολύ απλά, βέβαια, σαφώς και είμαι. Όχι αντικειμενικός, γιατί αντικειμενικός ίσον και βαρετός. Δίκαιος. Έτσι. Ναι. Εγώ λέω, ακριβώς αυτό λέω. Άρα. Ότι αν το ίδιο το έδινε τον πενάλτα, ακριβώς το ίδιο, ναι, στο 118 υπέρ του Πανιωνίου, ναι, και περνούσε ο Πανιώνιος, ναι, θα έλεγε τώρα σήμερα το πρωί, ναι, σαφώς δίκαιος αποκλεισμός του ΠΑΟ. Όπως και εσύ, όπως και εσύ τη Δευτέρα το πρωί, αν ο ΠΑΟ έβαζε τον κόλ όπως έβαλε ο Βέλε, θα έλεγε εσύ σαφώς δίκαιο, δεν ήταν offside, ήταν πολύ ρεκόρ. Άρα είμαστε όλοι στο Καζάνι, εσύ, τέλος. Αυτό, ωραία, μπράβο. Άρα είναι πέναλτι. Πέναλτι, ναι. Είναι πέναλτι, μπράβο. Πετάει ο Γάιδαρος, τι να κάνουμε. Σου λέω και πάλι, αγόρι μου γλυκό. 5 Μαΐου αν χάσουμε το πρωτάθλημα. Άλλο αυτό, βρε. Θα πηγαίνουμε. Βασιλής Ζόλγας 752. Το πήρες. Χτυπάμε τέταρτο όροφο. Το πρωτάθλημα είναι από παντού. Κυρία Αθηνά, κυρία Αθηνά, είναι ο Περικλής πάνω. Ναι, αγόρι μου γλυκό. Πέιτ τον ανακατεύει. Πιανόμαστε αγκαζέ και πηγαίνουμε να βουτήξουμε στο Θερμαϊκό. Δεν έχει, θα χτυπάμε. Σταμάτα να χαρακτηρίζεις βλάκα τον Ιβάν. Έδωσε τόσα λεφτά. Το πρωτάθλημα είναι του ΠΑΟ. Άντε ρε χαμένε. Είναι του ΠΑΟ. Μπείτε και δείτε. Το βλέπω κάθε Κυριακή. Περιμένουμε σχόλια στο Facebook και στο Instagram του Λίβερου. Ρασβάν Λουτσέσκου το πρωί. Ασλαμάς Μάριος το πρωί. Δηλαδή, άμα αποκλειώσουν, τι θα κάνεις. Να ζητήσω συγγνώμη τον κόσμο που ακούει όταν ουρλιάζουμε και φωνάζουμε, αλλά κάποια στιγμή 130. Σκάσε έτσι. Κάποια στιγμή σκάσε κιόλας. Η κοπέλα Γεωργία τρόμαξε έτσι. Εντάξει, τι να κάνω, φίλε, να μιλήσω. Υπέθεσε ότι κάτι τέτοιο θα γίνει σήμερα, αλλά. Η οποία είναι και ΠΑΟΚ. Λέω, πού θα φτάσει ο άνθρωπος. Πού θα φτάσει ο άνθρωπος για να μην προχωρήσει ο ΠΑΟΚ. Πάμε στο μήνυμα του Θουβού, του 845. Ο παδός του ΠΑΟΚ. Παπαδόπουλα, σήμερα είσαι απόλαυση. Γλέντα τους. Με επιχειρήματα πάντα. Πάντα. Για να μην μπορούν να απαντήσουν και να βρίσκουν άλλες χίλιες φάσεις άλλες χίλιες φάσεις τέτοιες και Έλληνες διαιτητές που ξαφνικά δεν δίνουν πέναλτι. Άιντε βρε κακομύριδες, καλημέρα, λέει ο Θουβού, την αγάπη μου Θουβού. Ο 164 νομίζω πρώτη φορά δίνει στοιχεία ταυτότητας. Είναι ο Παοκτσής που αγαπάει να μισεί τον Τζαλτίδη, μάλλον και εμένα, και λέει: Ασλαμά, πρόσεχε, μην δαγκώσεις τη γλώσσα σου και πάθεις τίποτα. Φίδι. Που είναι εύκολο το 4-1. Σόγαμπρε, παντοφλάκια. Σόγαμπρος, πού είμαι σόγαμπρος, ρε φίλε. Παντοφλάκιας αυτός. Το σόγαμπρος, ρε φίλε. Και κλείνει λέγοντας: Σφαγή του ΠΑΟΚ, Αθηνόδωρος Καλαμαριά. Χρήστα, δεν δίνει στίγμα. Ναι. Στίγμα, ναι. Αθηνόδωρος Καλαμαριά. Ναι, μπορεί να είναι άλλος. Δεν αλλά δεν νομίζουμε. Πόσο Αθηνόδωρος, ναι, να πιέει Καλαμαριά. Μπορεί να είναι άλλος. Ο 2,75 νομίζω είναι το παλικάρι από το Σοχό. Στέλνει τραγικό μήνυμα. Είναι ολοφάνερο ότι είναι κάτω των 13 ετών. Δεν είναι πάνω από 13 με τίποτα. Επιπλέον λέει, κόψτε τη βλακεία ότι οι τελικοί γίνονται στην πρωτεύουσα. Στην Ισπανία. Στην Ισπανία. Πέρσι έγινε στη Ατλέτικο. Και φέτος θα γίνει στις Μπέτης. Ναι, ναι, αδερφέ, ανέφερε μου κάποια σοβαρή ποδοσφαιρική χώρα. Μη μου μιλάς για χώρα που μπήκε. Εγώ άκουσα με λιμάνι. Είμαι μαζί σου. Εγώ λέω ότι δεν έγινε στην Αθήνα. Εγώ το ορκίζομαι. Αν πήγαινε ο Ηρακλής φέτος τελικό κυπέλου. Πού να πας, ρε, στη μνήμη της μάνας μου. Στη μνήμη της μάνας μου. Θα ήθελα ο Ηρακλής να παίξει τελικό στο ΟΑΚΑ. Κατάλαβε το 75, ξέρεις γιατί το λέει αυτό. Σου λέει πού να πάει ο Ηρακλής μετά από 30 χρόνια. Ποιος ζει. Όπως και το ήθελα, Παναγιώτη, από το μικρόφωνο αυτό, πότε ο Σωτήρης ο Δασκαλάκης τα πρωί μαζί μας. Με τον Σακισλόγλου τότε. Τελικό. Σωτήρη είχα στο μικρόφωνο, στην κονσόλα. Με την Ξάνθη, με τελικός. Λέω, μην βγει Ηρακλειδέας.
και πει ο τελικός να γίνει στη Θεσσαλία, στην Καβάλα, ναι, στην Αλεξανδρούπολη και στη Γάβδο, ναι, θα κόβεται. Αθήνα. Μάρτυράς μου, είχα Σωτήρη Χολύπτη και δίπλα μου Άκη Σακισλόγλου. Γίνεται χαμός με τα μηνύματα που υβρίζουν τον Μάριο Ασλαμά. Γιατί ρε το βρίζουν. Ακούω τον Ασλαμά. Είναι πιο γλιώδης και από τσίρλα. Χθες είχα φίλε. Χθες είχα φίλε. Χθες. Πήγα έξι φορές. Τις δύο στο Λίπερο. Εδώ που πήγες τα καθάρισες Μαριλής. Τις δύο στο Λίπερο. Λοιπόν. Μαριλής τον βρήκαμε. Τι έκανε. Τι είπα. Τι έκανε. Καθάρισα τι τίποτα. Μαριλής. Τον βρήκαμε. Μαριλής έλα μέσα. Να έρθει τώρα Μαριλής. Εγώ δεν λέω. Εγώ θέλω εδώ. Ο Μιχαήλ. Τι στοιχεία. Να μου πει η Μαριλή τι είπε. Τα γάτια που έβαλε. Πιο καθαρά και προστατεύω και τον Κόλκα. Πάει να μπει και του λέω πάνε δίπλα. Και πήγε στις γυναικείες και λέει δες τουαλέτες οι καριόλες. Μεγάλη άνετη που τα κάθαρα. Εντάξει, ρε. Καριόκιες είπε. Ο Κόλκας είπε. Είσαι μυαλό του την Ξάνθη. Ο Κόλκας, γνωστός μισογύρης. Ο Μιχάλης ευρίζει. Το καρνάβαλο στο υιοθετούμε. Έτσι κι αλλιώς. Το σταθμό ξεφτύλα. Σαν δεν τρέπεσε λίγο. Μπράβο το Μιχάλη. Φίλε Μιχάλη, δεν έσωσα τα μηνύματα. Τι είπα κάτι. Όχι ρε τι. Εδώ πνίγω πήγε να μου πει ο άλλος άντε χα και πάτησε φρένο. Ο αδερφός. Χάσου είπα. Χάσου και είπα άντε χάσου. Έτσι είναι υπάρχει αδερπά. Ναι. Πήγε όχι πήγε. Ασλαμάς. Ναι. Σαχλαμάς. Καλό. Όχι. Καλή χώνεψη. Τσιμπλομιξοκάκαδο. Γελάδι. Τσιμπλομιξοκάκαδο γελάδι. Ωραίο. Καλό. Come on England. Δεν το περνάτε χρήσανδε ποτέ. Δεν το περνάτε, δεν το περνάτε. Δεν το περνάτε. Λάθος το έχεις, φίλε. Αυτό περνάμε εμείς θέλει να σου πει. Ορθογραφία. Ο Θόδωρος λέει ο μεγαλύτερος αντιπαοκτσής στην πόλη. Δημοσιογραφία στα χειρότερα της. Κρίμα για το σταθμό. Δεν είναι δημοσιογράφος. Θοδωρής. Θοδωρής. Καλημέρα Θοδωρή, τη συμπάθειά μου. Να είσαι καλά. Να ξέρεις ότι ραδιόφωνο κάνω από το 1979 και δημοσιογραφώ το 81 για να τα ξέρεις κιόλας. Ο Τζόρνταν λέει πρώτη φορά βλέπω να βάζουν σκουφί πάνω σε χωριάτικη. Σκουφί πάνω σε χωριάτικη. Καλό. Ωραίο, ωραίο. Ο Βασίλης λέει. Είναι ο Τζόρνταν, να ξέρω, όμως είναι ο. Όχι, αποκλείεται. Ασλαμάς. Ρώτα πώς γράφει το χωριάτικη. Ασλαμάς. Καλό, καλό. Ό,τι καλύτερο. Πρώτα αντιπάοκ, μετά Ηρακλής. Ο άλλος λέει πρώτα αντιπάοκ και αντι Λίβερπουλ, μετά οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν. Ναι. Ο Κώστας λέει τον λες και Μπρατ Πιτ τον Λουτσέσκου μπροστά στον ασχημόχτιστο Ασλαμά. Τον λες, λέει. Του λέει ένας άλλος. Δεν είναι όλοι όμορφοι λέει σαν και σένα, ρε Κώστα. Ούτε έχουν την εκπληκτική αίσθηση του χιούμορ που διαθέτεις. Ναι, έτσι. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Μιλάνε και μεταξύ τους. Αλίμονο. Αν και κάτι άλλο. Αφήστε καμιά φωνή που διαφωνεί με εσάς να ακούγεται. Δίνει ένα ενδιαφέρον στη ζωή, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Ναι. Μπράβο το Δημήτρη. Ο Παναγιώτης σε χαρακτηρίζει Λουτσέσκου από τα Λίντλ. Πάω καλημέρα από Μελβούρνη. Ο Απόστολος λέει Ασλαμά. Ο Αποστολής από τον Μπέρμιγχαμ. Ασλαμά, ελπίζω αυτό που ακούμε σήμερα να μην είναι το πραγματικό σου πρόσωπο όταν κλείνουν οι κάμερες και τα μικρόφωνα. Έχεις ξεφύγει. Κρίνεις τις φάσεις αν είναι ή όχι πέναλτι με βάση το αν ο άλλος είναι πλούσιος ή φτωχός. Περίμενε. Τι μας λέγανε επί χρόνια για τον Ολυμπιακό. Τι λέγαμε. Έτσι. Αυτό θα το έδινε υπέρ της Καλαμάτας. Λέει λοιπόν, αν στο 3-2 μου έδινε αυτό το πέναλτι εναντίον μου, αλλά στα προηγούμενα 120 λεπτά. Είχα γλιτώσει δύο κόκκινες και ένα πέναλτι. Τι άστορε, το λιγότερο που θα έκανα θα ήταν να ρουφήξω το αυγό μου. Η τελευταία φάση κρίνει. Α, κρίνει, ναι, ναι. Η τελευταία φάση κρίνει. Αυτή είναι η μεγάλη εικόνα που λέει. Δίνει πρόκληση. Αυτή είναι η μεγάλη εικόνα. Όχι γίνεται α πούμε στα 120 λεπτά. Στην τελική λέει η μπάλα βρίσκει χέρι. Χερούκλα. Χέρι βρίσκει όμω και στο Άρη Πανιόνιος και λέγατε είναι κοντά. Είναι κολλημένο. Δεν είναι πέναλτι, Παναγιώτη. Τα παιδιά στα φανάρια κάρτα, που κάνουν τους κλόν. Αυτό που έβαλε τον γκολ. Τα χέρια τους. Υπάρχει κόκκινη κάρτα αυτό που έβαλε τον γκολ που είναι. Πάει όπως το Μπάσα. Mm. Υπάρχει πέναλτι υπέρ του Πάουκ στο 26. Αλλά το αποτέλεσμα στο τέλος διαμορφώνεται από ένα πέναλτι που δεν υπάρχει. Μάλιστα. Παρακάτω. Τσαλτίδης. Μήνυμα του 726. Μήνυμα του 726 λέει Ασλαμά, στέλνω για το quiz και πιστεύω ότι έχει ντυθεί γερασμένη γερασμένο προφυλακτικό. Ναι. Παρένθεση. Από αυτά που έχουν κάποιοι ξεχασμένοι στο πορτοφόλι τους. Κλείνει παρένθεση. Μπας και γλιτώσει το σημερινό κατούριμα του Παπαδόπουλα. Φιλικά, οι τρεις του Σουμπούτρου. Σας λατρεύω, το ξέρεις και τους 7. Και τους 3 και τους 7-8. Σου πάει το σκουφάκι, Μάριε. Θα το συνηθίσεις. Παπαδόπουλε, έτσι σε θέλουμε. Κάθε μέρα να τους λιώνεις με την αλήθεια. Δεν μπορώ, ρε φίλε, δεν έχω φωνή πλέον. Δεν αντέχονται αυτοί. Αυτό το πράγμα είναι. Ο δό αφήσου αριθμό. Ο Νικόλας λέει: μπράβο, Ασλαμά. Πολύ σε πάμε, πολύ ωραίο χιούμορ. Ο Δημήτρης λέει: και πεντάρα η Λίβερπουλ. Το είδα, ρε παιδιά, δεν υπήρχε άμυνα. Με πέναλτι και μισή σίτι. Δεν στο πέναλτι και μισή σίτι. Ο Κώστας λέει: ο Χολέμπας! Ο Χολέμπας!
Γιατί δεν έπαιξε ψε στο Anfield που έχει παίξει τα προηγούμενα μάτς και είναι σε δαιμονιώδη φόρμα. Ο πρώην παιχταράς του Ολυμπιακού. Γιατί δεν έπαιξε. Μεγάλο πρόβλημα. Ο Χωσέ. Το πέναλτι σύντο είδες. Το πέναλτι σύντο. Με πέναλτι με πέναλτι. Το είδα. Για γέλιο. Για γέλιο. Δεν ήταν. Δεν ήταν. Αν το πάρει αυτό ο Ολυμπιακός θα γκρεμιστεί σήμερα τη Θεσσαλονίκη. Και τον πας να μιλάς για Λίβερπουλ. Σε φωνητό από γυναίκα. Πώς τη λέει, η Όλγα. Αυτά τον πληγώνουν. Αν ήταν χθες Ηρακλής Πανιώνιος, θα ακούγαμε σήμερα άλλο έργο. Για σφαγή Ηρακλή Κουτουλού. Τραγικός ο Ασλά μας. Μπορεί, οπαδός είμαι. Τη δεκαετία που σε ακούω. Άρα σε ακούει 10 χρόνια. Ωραία, Όλγα, μεγάλωσες μαζί μου. Φαρμάκι άρα μεγάλωσες στα γόνατά μου, Όλγα. Όχι, όχι. Εκτιμώ και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μεγάλωσες μαζί μου. Είμαι σαν τον Εστλέ για σένα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μικρή είναι η κοπέλα, τη βλέπω. Να πω κάτι. Ολόκληρη τη χρονιά μου το είπανε αυτό προχθές Ηρακλή στο γήπεδο. Λέει Ασλαμά, σε ακούμε. Όντως ο Ηρακλής φέτος είναι χάλια. Για διαιτησία για τον Ηρακλή έκανα μια αναφορά φέτος. Όχι, καθόλου. Μισή αναφορά. Καθόλου. Σε παραδέχομαι. Μπράβο. Τι να, μπράβο. Τι να κάνω. Τι. Έχει το λιγότερο 4 φάσεις. Γιατί καλά λέει ο Ματζιούκης αυτό. Το ότι είμαι χάλια δεν σημαίνει ότι μπορεί να μου δώσει να πούμε. Τα λέγαμε εμείς στον ένα πέναλτι σε σπάτα. Άσε, μην μιλάς. Εγώ από το μικρόφωνο του Μετρόπολης, καλή μου Όλγα, είχα πει μετά από Ηρακλής Παναθηναϊκός 0-1 με τον γκολ του Δημήτρη Σαλπιγκίδη. Μπράβο. Ο Σωτήρης, πιστεύω το θυμάται. Που είναι μισό μέτρο offside, το είπανε και στην ΕΡΤ και παντού. Ο Σωτήρης. Είπα εκείνο το βράδυ στο Μετρόπολης. Γιατί έχει, ο Σωτήρης ασχολείται και βλέπει και διαβάζει. Λέει ότι δεν το θυμάται. Α, sorry, συγγνώμη, okay. Sorry. Παναγιώτη, πες και δες το. Ηρακλής Παναθηναϊκός με προβολή του Σάλπη, ωραίο γκολ, αλλά είναι μισό μέτρο. Πρέπει να είδαμε Δευτέρα, κάτι. Άντε, ρε σκύλε, άντε. Σε παραδέχομαι, μπράβο, ρε σκύλε. Μπράβο. 0-1. Μάλιστα. Το επόμενο βράδυ λέω στο μικρόφωνο του Μετρόπολης. Ο Ηρακλής ήταν χάλια. Αν βγει η Ηρακλειδέας και εστιάσει στο ότι χάνουμε. 0-1 είναι το μάτσε. Με goal offside τι θα κόβεται. Τι δίκαιο, μπράβο. Θα κόβεται. Υπάρχει ηχογράφηση στο Μετρόπολης κανονικά. Τέλος. Μπράβο, Μάριε. Αυτή είναι η αντίληψή μου, Όλγα. Ναι. Αυτό. Πάμε τώρα. Συνέχιζε. Να πω κάτι. Ο Δημήτρης λέει. Όχι. Για τη φωτογραφία σου. Α. Επιδειξίας μετά τη σύλληψη που βγάζει φωτό στη σήμανση. Σωτήρι! Δες το όντως καλό τη δισμογραφία! Δες τη, δες Σωτήρι όντως. Δημήτρη, πολύ καλό, πολύ καλό. Να πω κάτι. Είναι μερική, ρε φίλε. Αφήξτε, Σωτήρι, Σωτήρι. Το καρνάβαλο, δες το καρνάβαλο, ρε φίλε. Είναι μερική πάντως, ρε φίλε. Παιδιά, όλα αυτά γιατί κάποιοι ανοίγετε τώρα. Μπείτε Instagram και Facebook του Λίμπερου της καρδιάς σας για να απολαύσετε Ασλαμά Λουτσέσκου. Τι καρναβάλι είσαι. Να υποκληθώ στο Σαντιέ Μανέ της Λίβερπουλ. Δύο έβαλα. Όσοι δεν είδατε, δείτε το δεύτερο γκολ που βάζει. Ναι. Δεν θυμάμαι εγώ ξανά η μπάλα να σκάβεται σε τακουνάκι. Είναι απίστευτο. Το είδα 22 φορές. Βαθιά υπόκληση στον Σαντιέ Μανέ της Λίβερπουλ. Και κρατιέται ήδη με πέτσινο πέναλτι στο πρωτέλεσμα. Λέει, μπράβο. Σκάβει την μπάλα με τακουνάκι. Ο Κώστας. Όλη η λογική τους στην επόμενη πρόταση δικιά σας. Ναι. Άρα. Αν δεν μας δώσει πέναλτι σε χρονικό σημείο που το σκόρ είναι αναστρέψιμο, ας μας δώσει ένα ανύπαρκτο στο τελευταίο λεπτό. Η παραλλαγή της ίδιας λογικής. Ας έδινε κόκκινη στον Ιγκλέσια στην πρώτη αγωνιστική και να μην έδινε πέναλτι στη βουτιά του Πρίγιοβιτς. Μπράβο. Μπράβο. Σωστό. Ναι. Σωστό. Ναι. Σωστό. Δώσ' το. Έλα, τα κάνετε όπως θέλετε, ρε φίλε. Καλημέρα από το Ιπποκράτιο. Μήνυμα του Δημήτρη του Βουτυράκη. Μπράβο. Δημήτρη, κουράγιο. Παλικάρι μου, δεν έχω λόγια. Χρήσανθε, καλημέρα. Έχει τα φιλιά όλου του Λίμπερου. Μπράβο. Όλου του Λίμπερου. Κουράγιο, δύναμη. Είναι το παιδί το οποίο ξυλοκοπήθηκε άγρια μετά το ΠΑΟΚ τότε. Από χθες. Ο παδός του ΠΑΟΚ και δημοσιογράφος. Από χθες, λέει ο Κώστας, τόσο άδοξα μια αυθεντική και γνήσια οπαδική φιλία που τόσο άδικα χτυπήθηκε αλίπητα από τη μοίρα και έφερε αντιμέτωπες αυτές τις δύο καθαρές ομάδες, έλαβε τέλος. Η Ένωση, Πάνθυρες, Φανς. Μας τελείωσε, λέει κάτι, χαρακτηρισμός δεν τον υιοθετούμε. Ναι. Θα θυμόμαστε για πάντα τις πανθυρογάτες που άνευ λόγου και αιτίας επιτέθηκαν συνδυματικά απέναντί μας. Να βγουν τώρα αυτά τα γατάκια να μας πούν για την τροπή του Βορρά λογικά τώρα που έχασαν περήφανα. Έτσι είναι τα κολλητιλίκια με τον Ρώσο. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με τους Πανιώνιους. Έτσι.
Τα κορυφαία και με το Ρώσο, έτσι. Καλά, ναι, αλλά ο Ντουρμισάη στο τέλος έλεγε: καλά, δεν τρέπεσαι. Αυτή δεν ήταν που μαζεύαν τα χέρια του στο πρωτάθλημα που λέγατε φιλικό σωματείο και τον Ετώνα. Έκατσε, έχασε. Έκατσε, έχασε ο Πανιώνης και χθες το χτύπησε. Στη Νέα Σμύρνη στο πρωτάθλημα μου ακυρώνει γκολ κανονικό. Τι ξέρει να βρει αγόρι μου. Δεν υπάρχει λογική μέσα. Θα σου αποκαλύψω κάτι λοιπόν στα πλαίσια τη λογική. Να ξέρει ότι αυτέ οι ομάδε περίμενε. Αυτέ οι ομάδε τι κάνουν. Μιλάμε, φίλε, κάνουμε εκπομπή όμω. Πε όμω και μια συγγνώμη, χθε είπε 4-1. 4-1 πε και θα βάλει και ένα κολοπανιό για να έχει ενδιαφέρον. Και το μάτι πήγε στην παράταση. Το μάτι πήγε στην παράταση, Χρυσάνθε. Ησυχία, παιδιά, να μιλήσει λίγο. Ο άλλο λέει άλλα πράγματα. Χθε και άλλα σήμερα. Αυτό πάω να σου πω. Τα δεδομένα μέσα στι χρονιέ αλλάζουν. Αλλάζουν. Γι' αυτό πριν από δύο μήνες, φίλε, ναι, πλακώθηκε ο Δάρας με τον Ζαμάνι. Έτσι. Με τον Ζαμάνι. Γιατί ενώ ο Πανιώνιος ήταν σε ένα συγκεκριμένο μπλοκ φιλίας, ναι, με κάποιες ομάδες. Γιατί μου το λες σήμερα, κατανοητό, για να κερδίσουμε χρόνο. Γιατί δεν μου το είπες. Τότε το είπε. Και τότε το είπε. Όχι, γιατί δεν μου το είπε. Όταν έγινε. Για τον Νίκο Ζαμάνι το είπε και τότε. Όταν έγινε. Θες όμως που λέγατε πήρε ο Κόλκας τηλέφωνο να βγάλουν τον τέτοιο του Πανιωνίου και δύο μάρες και έχουμε προβλήματα. Άστο, κατάλαβα. Και κουλέσε τα χέρια. Κατάλαβα τι θα γίνει σήμερα. Πες ο Πέτσι που έλεγε χθε αγόρι. Μην ξεχνά τι λε, α πούμε. Ναι, αλλά τι είπε χθε ουσιαστικά. Ήρθαμε εδώ πέρα και να χάσουμε. Ήρωες, δεν είμαστε το 4ε. Ήρωες. Όλο ψαλμοδία, όλο ψαλμοδία. Θέλει και λίγο που σου του κάτι ησυχία. Είπα, προσπάθησα από κάτι χειδαίο χθε. Έτσι, προσπάθησα από κάτι χειδαίο. Έτσι, εσύ, να φωτογραφίζω μια ήττα του Πανιωνίου εύκολη. Αυτό χειδαίο αυτό. Ναι, εύκολη, χωρίς την καταγωνιστή. Τα παλικάρια με δέψε. Τα παλικάρια Γιάννη Σωμανιάδη. Τι ψέματα είπε. Άρα στο μυαλό σου είναι όλα. Η πεκτούρα είναι φαντασία σου. Πέσαμε στην πρόβλεψη. Η πεκτούρα. Η φαντασία σου τα φταίει. Λοιπόν, για να κλείσουμε. Μήνυμα. Που θα κλαίτε με τσαλτιδί. Αγκαλιά. Άκου λίγο, κουρομπίλια εντάξει. Και εγώ το Μάη, το γύρο του Τριάμβου. Την αγαπάω. Θα την βάλω την τουμπαρά πυρκαγιά. Τι θα την κάνει τουμπαρά πυρκαγιά. Βάλτε και εμείς βοηθάμε. Άμα δεν μπορείς, ερχόμαστε και εμείς. Είναι εκείνο το όνειρο. Ερχόμαστε και εμείς που μένει πάντα. Και σας αφήνει άσλαμα Τσαλτίδη Κυρκό και Πειραιά. Η 760 λέει Δέστηνα που γελάει η κουρομπίλια. Γελάει, ναι, γελάει και το πανεπιστήμιο. Τι γελάει, ρε τώρα, έφαγε το πινελίκι. Η 760 λέει: παλικάρι κουρομπίλια. Πώ είστε, παλικάρι. Ένα μπράβο στους αγιάδες. Κομενάρα, αγαπάω κουρομπίλια. Θέλω να βγούμε με κουρομπίλια. Η 760 λέει: Δάκης μπαίνει για κλήρωση. Παπαδόπουλε, you rock. Μη χειρότερα. Αλλά και Μάριο, αγαπάμε, φιλιά. Μπαίνει στην κλήρωση. Απορία το 164. Αφού σήμερα είναι καρναβάλια, γιατί ασλαμάεις έτσι και τις άλλες μέρες? Ωραίο μήνυμα. Μην ξεχνάς, δύο εισιτήρια Άρη ΣΑΕΚ, δύο διπλές για Μπίγα Λιδάκη απόψε για να τσικνιστείτε στο κλαμπ του Μήλου και δύο διπλές για Σάββατο Φίβος Δελιβοριάς. Ξέρεις τον τρόπο, FM κενό ονοματεπώνυμο, Δάκης Δελιβοριάς ή Άρης ή Καζίνο ή και τα τέσσερα αποστολή στο 54526. Άκου Παπαδόπουλε, you rock. Εδώ δύο είμαστε, εισιτήρια για το κορυφαίο γεγονός του Σαββατοκύριακου. Ο Δάκης. Άρη ΣΑΕΚ. Τι ρε φίλε. Νομίζω για το λοιπόν, Δάκη. Πάμε λίγο με ρυθμό, γίνεται χαμός, παιδιά, πολλά μηνύματα. Παιδιά, να στέλνετε όταν θέλετε για κάποιο γεγονός να μπείτε, ονοματεπώνυμο. Χίλιες φορές δηλαδή, δηλαδή, το λέω, εγώ το ντρέπομαι κιόλας. Γιατί λένε κορυφαίο, βλάκια, μας περνάς. 831 στέλνει τεράστιο μήνα, το διαβάζουμε μετά και το σχολιάσουμε. 833 βρε. 833, συγγνώμη. Δεν βλέπω μέχρι εκεί. Έχετε πάρει πόμο όλα τα τέτοια τα μηνύματα. Πάρτε τέτοιο. Πάρε γυαλιά. Ό,τι φοράω γιατί ντρέπεσαι και συγκέρασε. Οδηγεί κιόλας, φίλε. Γιατί φοράμε εμείς οι δύο. Γράμματα δεν βλέπω, ρε. Λοιπόν, συνοψίζουμε. Γράμματα δεν βλέπεις. Συνοψίζουμε. Δύο εισιτήρια για το Άρη ΣΑΕΚ. Όσοι μπαίνετε, δεν είναι κλήρωση, μπαίνετε μόνο που δηλώνεις, πηγαίνεις καζίνο. Διπλή πρόσκληση, κούτρα μπύρα, πλούσια δώρα στο ημίχρονο, απολαμβάνεις Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ ματσάρα στο Θέατρο Βεργίνα, έτσι. Και σήμερα αν θέλετε, πάρτε και την πράσινη, έχει μεγάλες στιγμές από την αείδητη πορεία του Παναθηναϊκού. Για να μαθαίνουν οι νεότεροι και να θυμούνται οι μεγάλοι. Θα σπάσει. Μετά το φως μας λέει να πάρουμε και την πράσινη. Γιατί ποιο λόγο το λέει. Την ώρα για σπορ την πάρουμε το Σάββατο πριν το μάτς. Έχει ιστορικό αφιέρωμα σήμερα η πράσινη. Πάρτε το. Για τους φίλους του ποδοσφαίρου. Ο Μπόμπι και ο Λουτσέσκου. Πώς. Αυτό. Πώς κλέβουμε τα πρωταθλήματα. Όχι. Για την αείδητη πορεία του Παναθηναϊκού. Μεγάλες στιγμές από εκείνη την πορεία κόντρα σε διαιτησίες και κατεστημένο. Λοιπόν, δύο διπλές για Κώστα Μπίγαλη και Δάκη
Σποτάκι απόψε στο κλαμπ. Ο Λίμπερο στηρίζει και το live, ακούει το Σποτάκι όλη μέρα. Δύο διπλές για Φίβο Δελιβοριά μεθαύριο Σάββατο στο κλαμπ του Μήλου. Και? Έτσι, FM και αν όνομα τεπώνυμο, δίπλα γράφει Σάρις ή Καζίνο. Μπράβο. Ή Δάκης ή Δελιβοριάς, αποστολή στο 54526. Αύριο για Καφρίλιον προσκλήσεις. Καφρίλιον. Για τι άλλο ρε. Αύριο είναι αυτά. Για Κωνσταντίνο Β. Και διπλές προσκλήσεις για να πάτε στο opening party του φεστιβάλ ντοκιμαντέρ. Που θα γίνει χαμός με κούτρα μπύρα. Και πολλά 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 ωραία κορίτσια και αγόρια. Λοιπόν, γραμμές ανοιχτές, μήνυμα πρώτα όμως, ο Στάλιο Παναγιώτης, του 833. Θέλει και σχολιασμό, βέβαια, έτσι. Βλέπω 25 χρόνια 726, να είσαι καλά, αγόρι μου, το κατάλαβα, φιλιά, σε βάζω. Βλέπω ΠΑΟΚ 25 χρόνια. Είναι από τα λίγα μάτς που μένουν χαραγμένα στη μνήμη και ειδικά μικρών παιδιών. Και λυπάμαι πραγματικά αυτούς τους κυρίους που στη θύρα 7 χτες, στο 94, παίρναν τα παιδιά τους και φεύγανε λέγοντας «τελείωσε». Στέρισαν τα παιδιά τους, συγκλονιστική εμπειρία. Μπράβο ρε 833, είσαι τεράστιος, είσαι τεράστιος. Υπέροχο μήνυμα. Είναι τραγικός ο οπαδός που φεύγει, ακόμη κι αν το μάτς είναι για μένα 0-4. Πρέπει να μείνει. Μπράβο 833. Πάμε γραμμές, καλημέρα, να λέτε οπωσδήποτε όνομα και ομάδα, να είστε περιεκτικοί, σύντομοι, με ρυθμό to the point. Πάμε. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, καλή. Καλή ο πάντως του πάω. Λοιπόν, καταρχήν δεν χρειάζεται να λέμε όνομα και ομάδα, γιατί έχουμε μείνει τόσο λίγοι, έτσι, σε αυτή την εκπομπή, Μάριε, που γνωριζόμαστε πια απ' έξω. Το βλέπω, φίλε, πρώτη σε ακροματικότητα. Το βλέπω κάθε μέρα. Όπου πάω, αυτό μου λένε. Μείνε με τρεις που σ' ακούμε. Ρε φίλε, στα τηλέφωνα εγώ λέω. Εγώ λέω από τα τηλέφωνα. Α, και στα τηλέφωνα. Τα τηλέφωνα της εσύ τι είπες, φίλε. Και στα τηλέφωνα. Τα μηνύματα καταρχήν είναι 500 διαφορετικοί. Καταρχήν, Παπαδόπουλα. Ναι, αλλά φίλε. Ήσουν, συμμετείχες σε μια εκπομπή με τον Ασλαμά. Για μένα από τις λίγες εκπομπές του ραδιοφώνου όπου μένουν στη μνήμη σου, έτσι. Το κάτω όπως η Βικτόρια. Ναι. Α, σαν εκπομπή, σαν εκπομπή, γενικά. Σαν εκπομπή, φυσικά, ναι, σαν εκπομπή ναι, μιλάω. Ναι, ναι. Όταν ο ΠΑΟΚ ήταν ο φτωχός συγγενής του ελληνικού ποδοσφαίρου. Οχο, ναι. Έτσι. Πώς είναι στους Big Four, ίσως Big Four, έτσι, μαθαίνεις. Γουμενοπαγόνι, δεν ξέρουν τι λέει, καταλαβαίνει τι λέει. Τώρα τι έγινε, πλούσιος. Όχι, τώρα έγινε ένας παίκτης ο ελληνικός. Δεν μου λες, από τότε μέχρι τώρα. Που έκανε και αυτή την εκπομπή μέχρι τώρα. Πόσα πρωταθλήματα έχεις πάρει? Κανένα. Κανένα. Άρα τι άλλο. Σου λέει, θυμάται την εποχή που πέγουμε ροπαγόνιδες που πάω τιμωρούνταν με δύο γονιστικές και πρεμιέρα πρωταθλήματος και πάω Ολυμπιακός. Όλος τυχαίος. Αυτό λέει. Του στήριζαν κάποιοι δημοσιογράφοι. Δηλαδή, πρόσεχε, ό,τι λες ότι στείνονταν τότε, μπορεί να λέει ο άλλος ότι στείνεται τώρα. Να μιλήσουν Νταλή. Να μιλήσουν Νταλή. Να μιλήσουν Νταλή. Να μιλήσουν Νταλή. Να πούμε αυτό που λέει, παίρνουμε τηλέφωνο, να πούμε κάτι και δεν ακουγόμαστε καν. Πώς δεν ακούγες? Θέλω να πω, Παπαδόπουλα, ότι ο Μάριος τόσο κόμπλεξ τότε δεν έβγαζε. Φέτος κατάλαβες πόσο κόμπλεξ βγάζει με τον ΠΑΟΚ. Αφού τότε δεν γινόντουσαν αυτά τα πέναλτι. Δεν έπαιρνε τέτοιο πέναλτι τότε, ποτέ δεν έχει πάρει. Δεν υπήρχε περίπτωση. Έχει πάρει τρεις φορές σε μια δεκαετία τέτοιο πέναλτι. Λοιπόν, που να υπάρχει τόσο σπουδαίο διακύβευμα. Γιατί α πούμε την Καλαμάτα έχει πάρει προφανώς. Θα φτάσω και εκεί και στα πέναλτι. Από ό,τι μου έχουν πει καλαματιανοί. Επομένως, Παπαδόπουλα, το ότι ένας ιδιοκτήτης κλαμπ ΠΑΟΚτσής. Θα είχες φύγει πολύ πριν αν ο ΠΑΟΚ ήταν δυνατός και έκανες εκπομπή με τον Ασλαμά, να είσαι σίγουρος γι' αυτό. Επομένως, δεν τα άκουσα, θα. Θα είχες φύγει εδώ και πολλά χρόνια πριν αν ο ΠΑΟΚ ήταν δυνατός παίκτης στο ελληνικό ποδόσφαιρο κάνοντας εκπομπή με τον Ασλαμά, γιατί το κόμπλεξ που δεν έχει πάτο, φίλε. Δεν τελειώνει. Ναι, είναι bottomless. Τώρα που είπες πάτο. Μπράβο στον πρόεδρο. Μπράβο στον Ιβάν. Λοιπόν, τώρα ο Κρέσπο Βασιλιά. Ναι, κλείσε γιατί περιμένω. Βάλε επίλογο Μανταλή. Περιμένουν άλλοι τρεις συνάνθρωποι. Όχι, δεν θα κλείσω. Περιμένουν να ακούσει γιατί. Όσοι περιμένουν άλλοι στο τηλέφωνο. Δεν είναι βλάκες. Τέσσερις. Περιμένουν τέσσερις. Πες Δανή, πες. Να πούμε ότι ο Κρέσπο είναι ηλίθιος. Γιατί σε κενή αιστεία. Την μπάλα να τη φυσήξει, πάει να τη βάλει μέσα και ξαφνικά κάνει θέατρο και πέφτει προς τα πίσω. Ποιος είπε ότι κάνει και εσύ στην αρχή του αγώνα. Ποιος είπε ότι κάνει θέατρο. Ο Ασλαμάς αυτό σου λέει. Σου λέει δεν είναι πέναντι, ρε φίλε. Για μένα δεν είναι. Για μένα δεν είναι. Γιατί άλλος μπροστά του για να τη σπρώξει μέσα και αποφασίζει να πέσει προς τα πίσω ξαφνικά. Την φτάνει με το ζόρι. Α, ναι, σωστά. Την φτάνει με το ζόρι. Καλά κάνει και πέφτει. Δεν είναι μπούφος ο Κρέσπο. Τον Ολιβέρα τον έκανε καβαλίκα ο άλλος. Τι τον έκανε? Τον έκανε καβαλίκα. Είναι την καβάλα. Ωραία, επόμενη γραμμή, καλημέρα. Επόμενη γραμμή. Σήμερα βγαίνουν λαγάνες. Ναι. Καλημέρα. Έπεσε, επόμενος. Μπράβο, Ρε Σωτήρη. Να είστε γρήγοροι. Μπράβο, Ρε Σωτήρη. Καλημέρα.
Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα. Αποστόλης. Έχει να το είπα 4 φορές. Καλημέρα, καινούρια μ' αγάπη. Ας το να μιλήσει. Χαμός γίνεται. Ότι... Χρήσατε. Ας το να μιλήσει. Καλημέρα, το είπαμε, αδερφέ. Να μην το πούμε. Αποστόλης από τη Μεγάλη Βρετανία, πάντως του ΠΑΟΚ. Πάμε. Δύο πραγματάκια επιγραμματικά. Δεν έχω όρεξη να κάτσω να τη μαχήσω με κανέναν οπωσδήποτε. Σε καμία περίπτωση. Ένα πραγματάκι, αυτό που έστειλα στο Χρήσο αυτό. Το διαβάσαμε. Το διαβάσαμε. Όχι, το άλλο. Ότι μία φάση στην οποία η μπάλα πετυχαίνει χέρι, ακόμα και αν χτύπησε στο σώμα πρώτα. Δεν είναι πέναλτι, Αποστόλη. Αν χτυπάει στο σώμα πρώτα, δεν είναι πέναλτι. Δεν θα διαφωνήσω σε αυτό το θέμα. Θα σου πω κάτι άλλο. Δεν μπορεί να τη χαρακτηρίζει μαϊμού και ουρακοτάγκο. Δηλαδή, αν πετύχαινε. Ουρακοτάγκο είναι. Πόδι. Με συγχωρεί. Στο δίνει αυτό. Σε στήνη σου δίνει 80% γκολ στο 118. Ρε, Μάρια, από τη στιγμή. Και άμεσα σε κρατάει στο στόχο που έχει, τι είναι. Άκουσε με λίγο. Από τη στιγμή που βρίσκει χέρι να φύγει. Μπράβο. Αν το περνάει ο Ολυμπιακό απόψε με τη Λαμία το πάρει αυτό, θα πει μπράβο το Ολυμπιακό, συγχαρητήρια, πέρασε δίκαιο. Το πάρει, έχει πάρει ένα σωρό, ένα σκαρδί. Α, άλλο αυτό. Άλλο αυτό. Άλλο αυτό. Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Είσαι γουλανδρή και είχε ήδη γίνει. Τι να κάνουμε. Ο Ολυμπιακός έχει 122 εφοπλιστές. Τι να κάνουμε. Εσύ έχεις δύο μαγαζάτορες. Τι να κάνουμε. Και το δεύτερο που θέλω να πω και είναι ντροπή για τον ΠΑΟΚ αυτό το πράγμα. Από την τριάδα Σάχοφ, Μαουρίτσιο, Κάνιας, οποιουσδήποτε δύο αν βάλεις απέναντι στον Κόρμπο και τον Μανιάτη θα χάσουμε κατεβασμένα τα χέρια. Σε παραδέχομαι. Δηλαδή είναι ντροπή αυτό το πράγμα. Υποκλίνομαι. Λοιπόν, σε παραδέχομαι. Και Μανιάτης και Κόρμπος χθες φτύνουν το γάλα της μάνας τους και είναι συγκλονιστική. Σοβαρά λέω κάτι, εμείς που ακούμε ραδιόφωνο και έχουμε ακουστικά στα αυτιά γιατί δουλεύουμε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανεβοκατεβάζουμε τη φωνή ανάλογα με τα ξεσπάσματα που έχετε. Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό, ναι. Λοιπόν, να σε καλά, Αποστόλη, φιλιά στη Μεγάλη Βρετανία. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ, όνομα και ομάδα. Πάω από Θεσσαλονίκη. Α, το που λέμε, ωραίος. Εσένα σε συμπαθώ πάρα πολύ, δεν ξέρω γιατί. Εγώ δεν συμπάθησα σήμερα. Εντάξει. Γιατί εγώ δεν είμαι απρόσφυγας, ρε. Ορίστε. Μου βγάζεις τώρα, με έχεις τρελάνει τώρα. Με το που άνοιξα το, και τους άκουσα την εκπομπή και άρχισες να κλαίσεις εκεί να κάνεις να πούμε και το... Η Σμύρνη μάνα καίγεται. Το θεατρικό σου να πούμε. Ποια Σμύρνη, ρε, εγώ δεν είμαι πρόσφυγας. Κι εγώ, από την Προύσα πάνω. Εμένα τόσα χρόνια που με σφάζανε έβαλες κανένα τραγούδι τέτοιο. Τρελός είσαι. Για σένα. Ας βάζανε οι οπαδοί του ΠΑΟΚ που ήταν μαζί μου. Τα χρόνια που με σφάζανε έβαλες κανένα τραγούδι. Είχα δίπλα μου Παπαδόπουλο, οπαδό του ΠΑΟΚ. Τι να κάνω. Εμείς δεν είμαστε πρόσφυγες, μόνο αυτοί είναι πρόσφυγες. Από όλα τη Σμύρνη, σας έπιασε ο καημός τώρα με την Αθήνα, ε. Σας έπιασε ο καημός τώρα. Εμείς δεν είμαστε πρόσφυγες. Γι' αυτό Λουτσέσκου συνέχισε να τους λεντάς κάθε μέρα, κάθε Κυριακή. Μην μπλέκεις τον Λουτσέσκου τώρα. Ο Λουτσέσκου είναι ξένος, θα φάει εδώ ψωμί, θα φύγει. Εμείς είμαστε εδώ συνέχεια. Ο Παναγιώτης 100, 100 χρόνια εμείς τη ζούμε την προσφυγιά και πάλι τώρα μας στείλουν νέα προσφυγιά με τα Σκόπια. Άντε να πούμε. Ναι. Έχω σαλτάρι να πούμε. Μου το παίζει πρόσφυγα. Τι πρόσφυγας έχει τώρα, έχει να το παίξει τώρα Σμύρ. Ήτανε πέναλτι, δεν ήτανε. Θα το δώσει τελείως. Για μένα ήτανε για 30.000 κόσμου. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Πεντακάθαρο πέναλτι λέει η κυρία μου ο Ζουγανέλης. Πώς θα γίνει. Έτσι. Ορισμός ναι, πεντακάθαρο φυσικά. Ναι. Έτσι. Έτσι. Αν το έδινε σε βάρος σου και αποκλειώσουν, θα έλεγε. Αποκλείστηκα, μπράβο στον Πανιόνιο, με πεντακάθαρο πέναλτι. Αν και αν και αν. Γιατί θες να είμαστε to the point που λες εσύ να πούμε. Ο Πάοκ, αγόρι μου, ο Πάοκ ζει υπερβατικά. Ζει για αυτό το 90, για το 118. Σωστό, σαν την Αγγλία. Ζει βυζαντινά ο Πάοκ. Δεν ζει, ας περιμένει την Αγγλία. Όπα, τι θες να πεις, όπα, είπες κάτι πολύ ωραίο. Τι εννοείς βυζαντινά. Για το Βυζάντιο είναι συντήρηση. Άκου. Το Βυζάντιο... Είναι μηδέν φαντασία και είναι συντήρηση και παροπίδες. Δεν τα ξέρεις καλά, αδερφέ. Ναι. Δεν τα ξέρεις καλά. Προφανώς ο Ολυμπιακός δύο αρχαιοελληνικά. Άκου. Σε προκαλώ να σου κάνω ένα μάθημα λαϊκό για το τι σημαίνει το Βυζάντιο ή να μου δώσεις κάποια στιγμή περισσότερο. Το Βυζάντιο, συντήρηση. Το Βυζάντιο είναι συντήρηση. Η αρχαία Ελλάδα είναι ανιστομυαλοσύνη. Γι' αυτό και η Θεσσαλονίκη έχει το χάλι της. Αδελφέ, γιατί όπου κοιτάς βλέπεις Βυζάντιο. Αδελφέ, στην Αθήνα βλέπεις αρχαία Ελλάδα. Σ' ακούω. Αδερφέ μου, σ' ακούω, αδερφέ μου. Δεν έχω χρόνο να το λύσω και έχεις φυσικά. Το πάνω χέρι στο μικρόφωνο. Και είπες πολύ ωραία φράση. Ωραία. Μα για... όχι με. Εσύ πέταξες. Λες ο ΠΑΟΚ ζει Βυζαντινά. Πολύ ωραίο. Πνευματώδες. Ανέλησε το μου, τεκμηρίωσε το μου, τι εννοείς. Θες να τον αλύσω. Ναι. Γιατί περιμένει 50 χρόνια, ναι. 100 χρόνια και σχεδιάζει ναι. Για 30, για 40, για 50, ναι. Για 100 χρόνια. Είναι ναι. Στρατηγικό, γι' αυτό άντεξε 1100 χρόνια αυτοκρατορία. Ποια αυτοκρατορία έχει αυτή την συντήρηση που λες εσύ, την κακή... Η Βρετανική, η Ρωμαϊκή, η αρχαία Ελληνική. Για 100 χρόνια Βυζάντιο δεν άντεξε κανένας. Λοιπόν, αφήστε το αυτό, μην πας εκεί πέρα. Έγινε που λέμε, πρέπει να σε κλείσω γιατί έχεις δίκιο ο Σωτήρης να μιλήσουν και οι άλλοι. Ωραία, έγινε παλικάρι. Έγινε.
Το κρατάω, θέλω και να βρεθούμε. Φανταστικό. Φανταστικό. Ο Πάου ψήφισε αντινά. Απίθανη. Την ακούω πρώτη φορά στη ζωή μου. Μπράβο, πάρα πολύ ωραίο. Είδες, επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Φανταστικό. Καλημέρα. Στου 1% είναι έτσι. Ναι. Ναι, καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα λίγο. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα, εσύ είσαι, φίλε. Από τι διαφημίσει έχω πάρει και βγαίνω τελευταίο. Πώ γίνεται. Είναι επειδή δεν υπάρχουν γραμμέ. Το είπε ο προηγουμένο ο Νταλή. Λοιπόν. Μια χάρη θέλω να μιλήσω μόνο με τον Παναγιώτη. Ναι, παλικάρι, εγώ φεύγω. Γιατί τη γνώμη σου την ακούσαμε. Ναι, αγόρι μου, ναι, Κώστα μου, ναι, ψυχή μου. Ναι. Γιατί η Βρετανική, πώς είπες, τι είπες, η Βρετανική ήταν πολύ ωραία. Αυτοκρατορία, Βρετανική, ναι. Δεν έβγαινε ποτέ. Τη ζούμε και σήμερα, ρε, τη βλέπουμε. Την δεν έβγαινε δεν ποτέ ο ήλιος. Κάτσε στην καρέκλα σου, ρε, κάτσε στην καρέκλα σου και μη σηκώνεσαι. Κάτσε στην καρέκλα σου. Κάτσε κομπλε... το κόμμα του Παναγιώτη. Ξεχυλίζει από τα μικρόφωνα του ραδιοφώνου. Είσαι κομπλεξικός μέχρι τα αυτιά σου. Λοιπόν, μπορώ να μιλήσω με τον Παναγιώτη. Και πιο πάνω από τα αυτιά. Γιατί περιμένω 15 λεπτά να μιλήσω για τον Παναγιώτη. Έλα, σ' ακούω. Παναγιώτη, έλα, αυτοί εδώ οι ομάδες τύπου τέτοιου, σαν τον Νιόνιο, σαν την Τρίπολη, σαν τον Λιβαδιακό, σαν τον Ατρόμητο, όταν έρχεται ο Φαποκράτορας τους, ο κόκκινος δυνάστης τους, και τους δίνει φάπες, ξύλο, ο Μανιάτης γίνεται τερματοφύλακας, του την πέφτει ο Ανατολάκης, τους κάνει τάκλιν, τους την πέφτει από πάνω, τους φτύνει κιόλας. Έχουν τη διαιτησία μαζί τους. Και μιλάνε μόνο στην Τούμπα. Μόνο στην Τούμπα. Γιατί όνειρο ζωή είναι του Ρμισάη να πλησιάσει τόσο πολύ τη θύρα 4 για να παρηγήσει ένα γκολ. Κατάλαβε. Όνειρο ζωή. Πραγματοποιήθηκε για σένα του Ρμισάη αυτό. Ο Μανιάτη όταν πήγε στο Βιερίνια, τι τον έλεγε ο Μανιάτη. Ήμουνα τερματοφύλακα κι εγώ. Τι θέλει να κάτσω εγώ στην Εσία μαζί με τον Κότνικ. Έλατε. Τι τον έλεγε. Ο Κότνικ πρέπει να βγει. Από το 50 πρέπει να βγει. Υπάρχει κάποιο νόμο που όταν τρως κίτρινη κάρτα για καθυστερεί μετά συνεχίζει να κάνει σε όλο τον αγώνα. Συνεχίζει. Αυτό δεν πρέπει να πάρει. Που πάλι τραβημένο, έτσι, οκ. Αλλά το άλλο, Χρήσταφε, του κάνει παρατήρηση πρώτη για καθυστερήσει. Ο κόρπο, ρε φίλε, προ τιμή του πήγαινε και μάζε τον άλλο. Τον Κότι τη Κώστη, πώ το λένε, εκείνο το 33 το μάζευε για να σηκωθεί. Και την ώρα πάλι να τον μαζέψει και την ώρα σηκώνει για θέατρο. Προ τιμή του. Μάριο Μέγα. Όπως είναι ο Κωνσταντίνος Β, εσύ είσαι ο Μάριος Ωμέγα, τελευταίο γράμμα δηλαδή. Είπες, λοιπόν, δεν μιλάς μαζί μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ναι, μα εσύ πετάχτηκες σαν να μην πω τι. Μπέχ. Λοιπόν, Παναγιώτη, έλα. Αυτός ο τύπος, ο κόρμπος που έδιωχνε τον κόσμο από το τέτοιο να μην κάνουν θέατρο, δεν είναι διακομόδηση ο αθλήματος. Αυτός εδώ που έχουν, που γλίτωσε μικρός από τα λιοντάρια και από τις κροκόδηλους, ο Καμαρά δεν έπρεπε να φάει κόκκινη. Καθόλου ρατσιστικό. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, καθόλου ρατσιστικό. Μπράβο. Τι μη μιλάς, ρε, δεν μιλάω μαζί σου. Με τον Παναγιώτη μιλάω. Σ' ακούω, συνέχισε. Λοιπόν, είσαι απολαυστικός. Αργό και πω εγώ ότι το ΟΑΤΠΟ στην Ιγυρία κυνηγούσε λιοντάρια, θα γίνει ο τελευταίος. Ξέρεις τι, τρέπομαι που είμαι United για σένα. Τρέπομαι. 1-3 θα χάνει ο παδός. 1-3 καλά. Έχει United ο παδός σαν εσένα, είναι ντροπή, ρε φίλε. Ντροπή για την United. Λοιπόν, ναι, ντροπή για την United είναι. Και βασικά για την Ελλάδα είναι ντροπή. Εσύ τιμάς την πρώην Σοβιετική Ένωση. Καλύτερα από σένα, ρε φίλε. Έχω ζήσει και τους δύο. Και τα δύο καθεστώτα, εσύ είσαι μεγαλωμένος με το εδώ μόνο και το αγγλικό να πούμε. Και σου αρέσει ο καπιταλισμός του Ιβάν. Μην μιλάς τώρα. Και η μνήμη του καπιταλισμού του Ιβάν. Να σε πω κάτι, έχω δει και δύο τώρα, πώς το λένε, καθεστώτα και άλλα. Εσύ δεν έχεις δει. Μην μιλάς και δεν έχεις πάει ποτέ στην Αγγλία. Ευχαριστώ που ζω μόνο την ελληνική δημοκρατία. Ευχαριστώ το Θεό. Την Αμερικάνικη δημοκρατία. Ο Μάριος λέει, ο άνθρωπος μπερδεύει τον αφαλό με το λιτού. Και αυτό γιατί έχει πεταχτό αφαλό. Καλημέρα, παιδιά. Ας μείνουμε στο χαβαλέ, είναι δύσκολη η καιρή. Έτσι. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Άψογη διαχείριση. Μεγάλη απόδειξη, λέει ο Δημήτριος, για το τι βιώνει ο πλανήτης Γη να διαμαρτύρεται ο Μανιάτης για πέναλτι. Κιμ, πάτα το κουμπί. Πάμε Παναθηναϊκέ. Κιμ. Στα χειρότερα σου να σπάσει το Αϊτό. Η Ρωσυλία να πάρει πρωτάθλημα Αϊτό. Κρέσπο και όχι ο Σκαρτάδος. Θα πέσει το Καλατράβα να μας πλακώσει. Έτσι. Γελάει το Πανελληνίο, λέει ο Γιώργος. Carnival Fest του Μπάρτ. Πήρε πρωτάθλημα. Established 2019. Ακόμα μια σφαγή του ΠΑΟΚ που πλέον έγινε και επίσημα. ΠΑΟΚ. Αίτητο. Σοπάμε γραμμή, λέει ο Σωτήρης, αλλά καλά λέει τόση ώρα. Ο Θέμης λέει. Περίμενε να τελειώσουμε τα μηνύματα. Όταν οι πανηγυρισμοί όλη χρονιά σου για ισοπαλία για μια τελική στην Εσία και αυτή με offside αξίζουν λιγότερο από 15 λεπτά παράσταση του αφεντικού τη πόλη, τότε καταλαβαίνω γιατί έσκασε. Ωραία, πάμε στη γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα, παλικάρι. Κώστας, οπαδός του ΠΑΟΚ. Κώστας, οπαδός του ΠΑΟΚ. Καλημέρα, Κώστα. Όπως το λέει ο Παπαδόπουλας, είναι πόλεμο, έχουμε κανονικά. Δηλαδή τέτοιο πράγμα. Πρέπει να σχάζω για να μην το καταλαβαίνεις, ρε Κώστα, έτσι δεν είναι. Τέτοιο πράγμα δεν έχω ξαναδεί, ρε φίλε. Δηλαδή από Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, Ολυμπιακό, δηλαδή οτιδήποτε
Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν έχω δει τέτοιο πράγμα. Δηλαδή τα μηνύματα μου γύρισαν τελείως χθες δηλαδή. Και πες το, μόνο ο Άρης πήρε αποτέλεσμα. Αφού 30 χρόνια δεν υπήρχες με αυτούς μαζί. Δεν υπήρχε καμιά κουβέντα. Και εσύ αδελφέ Ασλαμά, μεγαλύτερος κομπλεξικός από εσένα Φιλαράκι δεν υπάρχει. Το Σαλτσίνι το σέβομαι, γιατί διαχρονικά είναι το ίδιο πράγμα. Εσύ μια ζωή Φιλαράκι εσύ. Να με το αγγλικό ποδόσφαιρο, να η Αγγλία μου, να ωραίο ποδόσφαιρο και μια ζωή. Με έπληξες, τη φορεσιά του την προβά του φορούς να πούμε. Ναι, Αρτέμις. Ενώ τώρα έχεις ξεφτυλιστεί τελείως το Αράκι, να το ξέρεις. Έχεις ξεφτυλιστεί τελείως. Έχω ξεφτυλιστεί. Ωραία ρε Κώστα, έγινε παλικάρι μου. Και εντάξει, είμαι λίγο μεγάλος να πούμε. Μεγάλο, εντάξει, δεν είμαι πιτσιρικάς δηλαδή. Πόσο χρόνο είσαι, πόσο χρόνο δεν επιτρέπεται. Στα 35. Δεν είμαι πιτσιρικά δηλαδή. Αυτό σου λέω. Δηλαδή φαντάζομαι ότι με έχει φέρει στα όρια μου. Άμα είμαι πιτσιρικά δεν ήξερα και εγώ τι θα κάνω. Ρε Κώστα, πολύ απλό. Πολύ απλό. Αν αποκλειώσουν ψε στο 118 με τέτοιο πενάλτι. Κώστα, μη του απαντά. Αυτό να απαντήσει. Μη του απαντά. Να απαντήσει αυτό. Τον προτρέπω να μην απαντήσει. Φασισμό. Όχι, δεν είναι φασισμό. Φασισμό. Ξέρει γιατί στο κάνει αυτό το όρο. Γιατί όταν την έχει αυτό το όρο, δεν του βέλε. Τη μουσίτσα τώρα να πούμε. Μην απαντά. Τη μουσίτσα είναι πάνω γραμμή. Ωραία, απάντησε. Τη μουσίτσα. Μην απαντά. Η μουσίτσα. Έξω να σε προτρέπω να μην απαντά. Η μουσίτσα πώ κάνει. Ποια έπεσε σωτήρι στη μουσίτσα. Ποια ήταν. Η βουγιουκλάκι. Η μουσίτσα πώ κάνει. Πώ κάνει η μουσίτσα. Δηλαδή το σκυλάκι κάνει γουαβγαβγάκι και έτσι. Η μουσίτσα πώ κάνει. Πάμε στη γραμμή, κρίμενε, περιμένει. Μουσίτσα με ιδέε, μπράβο. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Καλημέρα, καλημέρα. Ναι, όλη η ομάδα. Συγγνώμη λίγο, μήπω ξέρετε πώ κάνει η μουσίτσα. Η μουσίτσα. Ναι, λέει το σκυλάκι γαυγίζει. Η γάτα νιαουρίζει. Η μουσίτσα τι κάνει. Η μουσίτσα τι είναι, ρε φίλε. Ασλαμίζει, άντε πάμε. Ασλαμίζει η μουσίτσα. Όνομα και ομάδα. Παλικάρι, όνομα και ομάδα. Η μουσίτσα ασλαμίζει. Ναι, πάμε, όνομα και ομάδα. Για τον Ασλαμά πήρα. Βέβαια, ναι. Όλοι γι' αυτό παίρνουν. Όνομα και ομάδα, φίλε. Όνομα Πολυζογόπουλος, ρε φίλε, επειδή είναι Ασλαμάς και είναι γάμπρος και Ολυμπιακός. Πολυζογόπουλος και είσαι Ολυμπιακός, λες και επίθετο, μη χειρότερα. Όνομα δεν είπε. Πορωμένος Ολυμπιακός και ναι, Ολυμπιακός, πάμε, το σημειώνω. Ναι, Ολυμπιακός, ακούμε, φίλε. Σ' ακούμε, ναι. Λέγε, ρε Πολυζογόπουλε. Όχι, ρε φίλε, θέλω με το. Ε, ο Ασλαμάς είναι. Χάνεσαι! Μίλα, πάμε, πάμε, σ' ακούμε, πάμε. Είμαι στο The Favorite. Θέλω να πω την αγνώμη για το The Favorite. Το The Favorite. Ταινιάρα, το είδα. Ταινιάρα. Το είδα, ταινιάρα. Τι ζούμε, φίλε, με απογοητεύει. Παιδιά, να ακούω λίγο, ε. Σε παίρνω την Αθήνα από κάτι βουνά, χωρίς ίντερνετ, ξέρω εγώ, και περιμένω να ακούσω κάτι καλύτερο. Δεν είναι για. Τι θες να ακούσεις, παλικάρι. Είναι ταινιάρα, απλά είναι η πιο αντιλάνθιμος ταινία. Από όλους που έχει κάνει ο Λάνθιμος. Τι θες να ακούσεις άλλο. Ταινιάρα από ποια όμως. Από ποια άποψη, ότι προσεγγίζει ένα θέμα που έχει γυριστεί στο σινεμά 100 εκατομμύρια φορές, το κάνει πολύ grotesque, gothic και χιούμορ και απίστευτο. Και με ιδιαίτερες σκηνές. Δηλαδή, λεσβιακό που μπλέκουν μέσα και κουνέλια κτλ. Και είναι όμορφο, τι να πω αυτό. Τα κουνέλια θυμίζουν πολύ το 10. Το κουνέλι θυμίζει τα τροκτικά που τρώνε την αυλή. Τα τροκτικά, α πούμε, του Ιβάν που τον τρώνε γύρω-γύρω και δεν το καταλαβαίνει. Που τον τρώνε. Στα βουνά είναι. Φίλε, είσαι καλά, από πού παίρνει τηλέφωνο, από τα κορφοβούνια. Επόμενη γραμμή. Α, τέλος. Εδώ σωστό. Ταιριάζει απόλυτα. Βγήκε ο Ολυμπιακός και μίλησε για το τέλος. Εδώ ταιριάζει απόλυτα. ενώ γίνεται ο χαμός με το ΠΑΟΚ Πανιώνιος. Βγαίνει ο Ολυμπιακός. Να βγαίνει ο Ολυμπιακός και να λέει αυτό. Ταιριάζει απόλυτα το σύνθημα. Αρμένης. Να! Ποιος είναι ο Ολυμπιακός! Λοιπόν, αδέρφια, τελευταίο διάλειμμα. Τεράστια βαθιά υπόκληση. Σε Σωτήρη Δασκαλάκη. Τρομακτική διαχείριση χρόνου για ακροατές. Μην ξεχνά. Όσοι δηλώνονται μπαίνετε για καζίνο, διπλή πρόσθεση Παναθηναϊκός πάνω την Κυριακή. Δύο εισιτήρια Άρη ΑΕΚ, δύο διπλές. Κώστας Μπίγαλης, Δάκης, τρελό πάρτι, τσικνο πάρτι απόψε. Τσικνο Thursday στο κλαμπ του Μήλου. Δύο διπλές, Φίβος Δελιβοριά στο κλαμπ του Μήλου το Σάββατο, άλλη Λαϊβάρα. FM και ενώ όνομα τεπώνυμο, το σχετικό τα σχετικά αποστολή στο 54526. Απόψε το βράδυ ανάβουν οι φουφούδες στο Σάρωθρον. Σας περιμένει ο Άκης Ακισρόγκου με το επιτελείο του. Θα γίνει χαμός, ξεκινάει 10-11 το βράδυ και θα πάει μέχρι το ξημέρωμα. Καλημερίζουμε Άκη Σακισλόγλου και σύζυγο Αλίκη, αλλά ιδιαιτέρως της Bar Women του Σάρωθρον. Καθένας τον ταλγκάτη. Λοιπόν, περιμένει ήδη ένας φίλος, πέφτει ξύλο. Η αλήθεια είναι ότι από εκεί τα κόψαμε. Περιμένει ήδη ένας φίλος, γίνεται χαμός πλέον με όλους τους διαγωνισμούς. Μένουνε 20 λεπτά, θεωρώ ότι είναι πολλά το χρόνο αυτού του κόσμου. Για να διεκδικήσεις, δύο εισιτήρια για τη ματσάρα Άρη ΑΕΚ.
διπλές προσκλήσεις αρκεί να δηλώσει συμμετοχή. Για το καζίνο, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ την Κυριακή ματσάρα στο θέατρο Βεργίνα, διπλές προσκλήσεις. Δύο διπλές για μπίγα λιδάκι απόψε που γίνεται ψιλοχαμός. Πηγαίνεις ό,τι ώρα θες, ξεκινάει 11 η ώρα και τελειώνει 3-3.30. Τα δίνει όλα ο Μπίγαλης και ο Δάκης ολατρεμένος. Δύο διπλές για το Σάββατο στο κλαμπ του Μήλου, Φίβος Λιβωριάς, αγαπημένος. Δύο διπλές για εκεί. FM κενό, αποστολή στο 54-526. Τσικνοπέμπτη, σήμερα σας έχουμε δύο επιλογές. Μπορείς να πας και για μπέργκερ, ψητοπολείο, μπες στο ψητό. Βέβαια, εκεί θα ψήσουμε και άλλα πράγματα, έτσι. Στο bestoψητό.gr κάνεις και τηλεφωνικές παραγγελίες. 60-22-20, αλλά σήμερα είναι να πας εκεί. Μεγάλο Αλεξάνδρου 16 στην Σταυρούπολη, πίσω από τη Μονή των Λαζαριστών. Best Burger in Town, πιστέψτε μας, είναι το καλύτερο μπέργκερ στην πόλη. Πας στο ψητοπολείο, μπες στο ψητό. Ή μπορεί να πας για τσιπουράκι που θα έχει και κρεατάκι. Ό,τι γουστάρεις. Στο Βυθό, στην Πολύχνη, Αγνός Στρατιώτου 36, τηλέφωνα κρατήσεων 66-23-76. Θα μπει και φουφού, θα έχει και κρασάκι, θα έχει και μπυρίτσα, θα έχει και τσιπουράκι, θα έχει και μεγάλο ψάρι, θα έχει και μικρό ψάρι, θα έχει τα πάντα όλα. Θα πας στο Βυθό και θα φας καλά. Αύριο από εβδομάδα θα δίνουμε δώρο το βιβλίο του Ντάνου και αποχώρησε η Ελένια από το Power of Love. Πάμε γραμμές, καλημέρα. Να λέτε όνομα και ομάδα. Πάμε, καλημέρα. Καλημέρα. Ναι, πάμε φίλε. Πάμε, καλημέρα. Όνομα και ομάδα, παλικάρι. Έλα, Χρήστος Πάου. Χρήστος από εδώ του Πάου. Καλημέρα, Χρήστο. Σε ακούμε με μεγάλη προσοχή. Από Περέα, με θυμάσαι, Μαρή. Ναι, ναι, από Περέα. Ναι. Μπράβο, ρε Περαιώτη. Έλα, ρε Περαιώτη. Έλα. Αυτό που είπε ο Παναγιώτης πριν είναι μια μεγάλη αλήθεια. Καλά, ο Παναγιώτης. Ότι εγώ προσωπικά, δηλαδή, θα μιλήσω για μένα, ξεκόψαμε να ακούμε. Ναι. Γιατί... Το βλέπω, αυτό το βλέπω, δεν το βλέπω. Για μένα σε μιλάω, Μάριε. Ναι, δεν ακούς, το βλέπω. Ναι, δεν ακούω. Έτυχε χθες, έπιασα στο ζάπινγκ που έλεγες για το και σήμερα έτυχε. Και σήμερα έτυχε αυτό. Ναι. Όχι, σήμερα αξιοπίτηδες άκουσα. Ναι, θα με αφήσεις να μιλήσω καταρχάς, χωρίς να πετάγεις. Ναι, ναι, πάμε, το βλέπω, δεν ακούς, το βλέπω. Δεν θα σταματήσει να ειρωνεύεσαι. Το ότι λες αυτό το πράγμα, το δεν ακούω, ρε φίλε, δηλαδή. Γιατί το λες, ναι, πιστεύεις ότι μας τιμωρείς, ή θες να ακούς μόνο αυτά που θες να ακούς. Χρυσανθέ, θα μ' αφήσεις να πω την άποψή μου. Με η άποψή, η άποψή σου δεν συμπεριλαμβάνει διάλογο. Ναι, δεν την ολοκλήρωσα όμως. Α, για πες, ρε φίλε, να την ολοκλήρωσες. Ήμουν ένας καθημερινός ακροάτης και επειδή το έχετε παρατραβήξει, ας πούμε, δηλαδή το έχω πει και στο παρελθόν, δηλαδή. Μου φαίνεται αντικειμενικότατος ο Χρύσανθος και ήπιος σε σχέση με τον Μάριο, δηλαδή. Τι άλλο εντάξει, να πω. Εντάξει, αυτό όμως είναι κάτι διαφορετικό, δηλαδή. Και επειδή κρατάμε τη Μόνη, έτσι, δεν καθόμαστε στον καναπέ να ακούμε και τέτοια αυτά και δεν μπορώ να συγχύζομαι ακούγοντας να σου ό,τι πω κάτι, συνέχεια. Να σου πω κάτι, φίλε μου. Σκέψου δηλαδή τι κάνουν οι φορτηγατζίδες οι Αριανοί τόσα χρόνια. Oh. Δεν ξέρω, ρε παιδιά. Δεν σκέψου ο φορτηγατζής ο Αριανός, δηλαδή τι πρέπει να κάνει. Ο Παναγιώτης με ξέρει, άκουγα καθημερινά και ξέκοψα να ακούω τι να πω. Να έχω τουλάχιστον ήσυχο το κεφάλι μου. Εντάξει. Έγινε. Εντάξει. Η κριτική δεχτεί, από την και να ξέρεις ότι είναι προτιμότερο να ακούς πράγματα τα οποία δεν τα λένε και άλλοι. Να μην ακούς συνέχεια τα ίδια και με το ίδιο τέμπο και με την ίδια γραμμή. Άκου να αν θέλεις, άλλο. Άκου αν θέλεις δημοσιογράφους παλιωροκάδες οι οποίοι στηρίζανε πατατούδι και γούμενο. Φίλε, να σε πω λίγο κάτι. Το να κάνει κάποιος κριτική ή όχι είναι καλοπροαίρετη κριτική. Αλλά το να βγάζεις τέτοιο μίσος για την ομάδα τη δικιά μου και να το κάνεις εσκεμμένα για να τσιτώσεις τον κόσμο να σε παίρνει τηλέφωνα. Όχι ρε, η άποψή του είναι. Γιατί η άποψή όχι είναι η άποψή του. Η άποψή μου είναι. Δεν είναι η άποψή του. Από πού ρε εσύ το έχει κλεισμένο ο Ιβάν το πρωτάθλημα, μπορείς να με πεις. Και άμα το έχει κλεισμένο, γιατί κάθε Κυριακή παρακαλούσες να μας κόψουν βαθμούς είτε η Λαμία είτε Βέβαια, αφού είναι κλεισμένο Χριστό, το πρωτάθλημα. Είσαι, έχεις πάρει διαζύγιο με το Σιούμορ, ή μάλλον ποτέ δεν έχεις Σιούμορ, προφανώς. Άστερε, και προφανώς δεν ξέρω πού κινείται το IQ σου. Προφανώς. Φίλε, εγώ πρέπει να κάνω εκπομπή. Η φιλαράτη! Κλείστο λίγο, κλείστο τη φωνή του. Όχι το παιδί κόψε. Κλείστο, τη φωνή του κλείσε λίγο. Όχι, μην κλείσε, άκουσε τον άλλο. Άκουσέ με, άκουσέ με. Άκουσέ με, η φιλαρέτη Κομνηνού κάνει την τσαχπίνα τη χορεύτρια από τους αμπελόκηπους. Ναι. Ενώ δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Ο Ασλαμάς κάνει τη δουλειά του. Ο Παπαδόπουλας ζει από το ταξί. Εγώ ζω από αυτό. Καλημέρα και καλή τύχη. Περιμένουν άλλοι τέσσερις που δεν μ' ακούνε. Πάμε. Καληνύχτα. Να στροφάρει λίγο. Λίγο πνεύμα. Ξεκολλήστε.
Φτάνει παροπίδες! Μούση, κοιλιά, μπουγάτσα, ΠΑΟΚ! Φτάνει, πάμε! Μούση, κοιλιά, μπουγάτσα, ΠΑΟΚ! Τα τρία πρώτα τα είχα! Μούση, κοιλιά, μπουγάτσα! Το ΠΑΟΚ δεν είχα! Έχει κι άλλα η πόλη! Άρη. Έχει κι άλλα! Άρη. Εδώ ακούω όλο το βράδυ χθες να λένε τον Ηρακλή Ομαδούλα και Ηρακλάκο! Τι να κάνω εγώ που οδηγάω και μηχανάκι, ρε Χρήστο. Σωστό. Και είμαι στις δύο ρόδες. Σωστό. Ο άλλος που ακούει χθες να λένε ο Αργιανάκος με τα τρακτέρ. Σωστό. Ο ρεπόρτερ σου ηχογραφεί στο We Are the Champions. We took one point. Καλά έκανε. Ξεφτυλίζει τον Άρη, καλά κάνει. Καλά έκανε. Μαζί του κάνω και εγώ σούμορ. Εγώ πώς θα βγάλω με ροκάμα τώρα, Χρήστο. Αυτοί θέλουν να λένε μόνο αυτοί. Καλημέρα. Η δουλειά μου είναι. Η δουλειά μου είναι, φίλε. Δεν ασκοβία. Σωστό. Δεν ασκοβία. Με το πνεύμα μου δουλεύω! Με το μυαλό μου! Με το μυαλό μου δουλεύω! Σκαλίζω να βγάλω μεροκάματο! Να είναι καλά ο κύριος Σκουλάς! Χθες που μας έδωσε ωραίο μεροκαματάκι! Θα του στείλω κάτι από το σημερινό! Στο Βόλο, του Βόλου είναι! Δεν έχει ανάγκη, του στέλνουν άλλοι! Καλημέρα! Καλημέρα, τι κάνετε! Καλημέρα, αδερφέ, όνομα και μάτι! Τι είπε, Σέρβε! Πήκε πάλι! Από πού πέτρε! Στη Σέριφο πηγαίνεις με το πλοίο της γραμμής, πού πας? Εγώ σας αγαπάω πάντως, γιατί έτσι. Είσαι κάργα της πάντως, έχετε πλάκα. Έτσι. Λίγο, φίλε δεν ακούμε, sorry δεν... Μ' ακούς? Προσπαθώ κάτι γράτσα γρούτσα ακούμε, αν ακούει ο Παναγιώτης... Λέω σας αγαπάω, λέω και αυτοί είστε κάργα της πάντως. Α, μπράβο, και εμείς αγαπάμε, όλο τον κόσμο. Όλοι χρειάζονται. Ναι. Μπράβο Ασλαμά, όλοι. Να αγιάσει το στόμα σου, λέει ένας παοξής φίλος σου. Τέλος πάντων, θα σου δείξω ποιος μετά. Ωραία. Τον ευχαριστώ. Το θέμα είναι ότι όταν ακούς κάτι από κάποιον, ξέρεις τι θα πει πάνω κάτω. Δεν πρέπει να χαλιέσαι για αυτό το πράγμα. Έτσι, μπράβο. Σωστό. Τώρα δεν είσαι γνώστη, τι να κάνω. Τα είπες όλα. Ρίξε ένα η τελευταία ελπίδα του πολιτισμού είναι ο Παναθηναϊκός, ρε. Τι να γουστάρουμε τώρα. Ναι, η τελευταία ελπίδα, ναι. Η Παναθηναϊκή Συμμαχία έβγαλε ανακοίνωση. Είμαστε οι μοναδικοί και θα παραμείνουμε που θα πάρουμε ήδη το πρωτάθλημα. Αυτό τους καίει. Γι' αυτό, καλά, γι' αυτό, ύμνησε με Ασλαμά, με όποιον παίζει Ολυμπιακός για τρόπαιο, μόνο με τον Ολυμπιακό. Υμνώ! Μόνο με τον Ολυμπιακό! Παπαδό! 30 χρόνια τα κεφάλια τους πηγαίνει από τη Ριζούπολη με τη Φυσούνα, χάσανε το πρωτάθλημα στη Ριζούπολη και μείνα χωρίς πρωτάθλημα με δύο πρωταθλήματα τα τελευταία 15 χρόνια. 20. Ανακοίνωση. Πάε Πανιόνιο. 30 χρόνια υμνώ, Παπαδόπουλα. Που με όποιον παίζει αντίπαλος ο Ολυμπιακός, εκτός πάω και εννοείται έτσι, είναι με τον Ολυμπιακό! Κάτσε τώρα φάτα! Τον έχω υμνεί στον Παναγιώτη 300 χρόνια! Με όποιον παίζει ο Ολυμπιακός, Ολυμπιακός Ξάνθη ήταν Ολυμπιακός! Να μιλήσω λίγο. Τώρα ναι, παλικάρι μου, ναι, γιατί έβγαλε ανακοίνωση ο Πανιόνιος. Σε λίγο ανακοίνωση Πανιόνιου από. Να μιλήσω δύο. Να πω δύο που πέντε. Ναι, ψυχούλα μου, ναι, παλικάρι μου. Ναι, ομορφιά μου. Όταν του ακύρωσε γκολ που καλυπτόταν 3 μέτρα Μασούρα, έβγαλε ανακοίνωση ο Πανιόνιος. Α, δεν ξέρω, δεν το ξέρω αυτό. Ποιο γκολ του Μασούρα. Επίσης ο Μανιάτης που έκανε μανσέτα και έδωσε ένα τίτλο στην ομάδα του. Τότε γιατί δεν έκανε να λέει δεν θέλω το κύπελλο και το πήρε και το Πανιόνιο. Για το Μανιάτη λες και το τελικό με την Τρίπολη. Παιδιά, ο Πανιόνιος είναι ξεκάθαρο ότι πλέον ανήκει εκεί. Το φάνηκε. Και φαίνεται και από την ανακοίνωση πλέον. Εντάξει, απλά τα προηγούμενα χρόνια που, που ήταν φίλος και δικός δεν το έλεγες. Χθες δεν ήταν, σήμερα άλλαξε. Κατάλαβες. Δεν άλλαξε σήμερα. Πριν δύο μήνες άλλαξε. Τότε με Ζαμάνι, Δάρα. Χθες δεν τα έλεγες όμως, ρε Χρήστο. Γιατί να τα πω. Δικιά μου δουλειά είναι να τα πω. Συγγνώμη, ρε φίλε. Δηλαδή, πραγματικά θέλετε να λέτε. Γελούσατε με τα προβλήματα του Πανιονίου. Έχετε ρωτάτε, καταλάβαμε τι θα γίνει. Με ρωτάτε και παοξίστε και μου λέτε. Το πήραμε δίκαια. Πες μας, το πήραμε δίκαια. Εγώ θες να σου το πω. Τι μου το λες αυτό, ναι, το παίρνουμε δίκαια. Είναι το πιο δίκαιο. Οι 90% το λέτε εσείς. Γιατί πρέπει να το λέμε κι εμείς. Τι με το ζόρι. Μου βάζει ο άλλος πιστόλι στον κρόταφο. Το πήραμε δίκαια. Το παίρνουμε δίκαια. Το παίρνουμε δίκαια. Σιγάρε, φίλε. Όχι. Σιγάρε, φίλε. Να κάνω μια ερώτηση. Όταν κλειδώσει το πρωτάθλημα, θα κάνετε εκπομπή. Φυσικά. Γιατί ρε φίλε. Μα κάνουμε από ό,τι βλέπεις. Το πρωτάθλημα θα πήρες. Το πρωτάθλημα το έχεις πάρει και κάνουμε. Κλειδωμένο είναι. Δεν το έχουμε πάρει ακόμα όπως και πέρσι που το δίναν. Κατάλαβες. Όχι, γιατί ρε. Δεν χάνεις. Κλειδωμένο είναι. Περίμενε. Έχουμε πολλά βράχια να ανεβούμε ακόμα. Πήρες τον Ολυμπιακό. Έχουμε πολλά βράχια να ανεβούμε ακόμα. Τα βράχια της Πειραϊκής. Έχουμε πολλά βράχια να ανεβούμε ακόμα. Πάρα πολλά. Φίλε, έχεις καλύτερη ομάδα. Και Περσέλιος. Νικάς και τους διαιτητές. Κερδίζεις πάντα. Νικάς και τους διαιτητές. Έγινε. Παιδιά, λίγο υπομονή να διαβάσει ο Χρήστος. Ευχαριστούμε. Χρήστος, επειδή παίρνουν τρεις λίγο, πάντο λίγο εντάχει αν μπορείς. Τι εντάχει, 2.000 λέξεις είναι. Ναι. Για μία ακόμη φορά οι λέξεις χάνουν το νόημά τους μπροστά στα διαιτητικά εγκλήματα που έκριναν την έκβαση μιας ποδοσφαιρικής αναμέτρησης. Στην Τούμπα, ο κύριος Σκουλάς
Κάτσε, ανακοίνωση επίσημη. Ε, μια ώρα περιμένει κόσμο. Στην Τούμπα, ο κύριο Κουλά. Κάθε για ανακοίνωση αύριο. Ρε, αντικείμενο όχι, τώρα, σχολιασμού είναι ρε παράγοντα. Θα αντιδράσει ο κόσμο 12 παρά 1. Ναι. Στην Τούμπα, ο κύριο Κουλά και οι συνεργάτε του Κουρομπίλια Ευθυμιάδη Έζο καθόρισαν ξεκάθαρα το αποτέλεσμα και έδωσαν στον ΠΑΟΚ την πρόκριση. Προφανώ και ευνηδιάστηκαν και δεν περίμεναν ότι ο Πανιόνιο θα καταφέρει να σταθεί επάξια στον αγωνιστικό χώρο και να διεκδικεί στο δικαίωμα στο όνειρο. Μόλι το αντιλήφθη ο κύριο Κουλά ξεκίνησε να δείχνει κίτρινε κάρτε προκειμένου να μην μπορούν να μαρκάνουν οι παίκτε μα όπω έπρεπε. Οι διαβοηθοί του χωρί καμία αναστολή μετέτρεψαν τα out σε corner, αλλά και δίθεν δεν αντιλαμβάνονται ότι η μπάλα έχει περάσει εκτό γραμμή όπω έγινε και στη φάση του 2-1. Άντερε. Δεν έβλεπαν όμω ούτε τα επιθετικά φάρο του θεματοφύλακά μα όπω αυτό στο 3-2. Επιθετικό φάουλ είναι. Αυτό μου το είπαν κι άλλοι. Και φυσικά, εντάξει, όταν όλα έδειξαν να χάνονται, ήρθε η εφεύρεση του πέναλτι στο 118 με τον κύριο Σκουλά να δείχνει την πλήρη σύγχυσή του. Αφήνοντας αρχικά τη φάση, αλλά δευτερόλεπτα μετά και προφανώς αφού είχε την υπόδειξη της κυρίας Κουρομπίλια, έδειξε το σημείο του πέναλτι. Προς ικανοποίηση της ίδιας της βοηθού, διότι που όπως φάνηκε άλλωστε χάρηκε με την ψυχή της τον γκολ του Βιερίνια. Την χρήση φωτογραφία. Ξέχισε τον πανικαρισμό. Αδιάψευτος μάρτυρας άλλωστε για όλα αυτά. Τόσο τηλεοπτικός όσο και ο φωτογραφικός φακός. Ο ΠΑΟΚ είναι μεγάλη ομάδα και είναι ντροπή να επιστρατεύονται τέτοιοι άνθρωποι για να του δώσουν την πρόκριση. Αυτονόητο είναι δε ότι από τους διαιτητές του χθεσινού αγώνα πρέπει να αφαιρεθεί η σφυρίχτρα. Όλοι τους βέβαια είναι ανεπιθύμητοι στα παιχνίδια του Πανιωνίου, κάτι που θα επισημάνουμε και με επιστολή μας στην ΚΕΔ και στην ΕΠΟ. Πιστέψαμε ότι είχαμε δικαίωμα στον όνειρο και την πρόκριση. Τελικά το μόνο που βιώσαμε ήταν ο εκβιασμός και ο εξαναγκασμός σε αποκλεισμό. Άλλωστε είναι πετυχημένοι στο έργο τους, καθώς η ιστορία που είναι και αυτό που μένει τελικά μετά από χρόνια θα αναφέρει μόνο την πρόκριση του ΠΑΟΚ και όχι σωστό, τη σφαγή ναι, του Πανιωνίου. Σωστό. Κατάλαβες ΠΑΟΚΣΗ. Τον κύριο Λουτσέσκου δεν τον μάθαμε τώρα. Από την Ξάνθη είχε δώσει δείγματα του χαρακτήρα του και της απαράδεξης συμπεριφοράς του προς αντιπάλους, προπονητές και παίκτες. Ντροπή και μόνο ντροπή γιατί εκπροσωπεί πλέον ένα μεγάλο σύλλογο. Συνέχισε ρασβάναρε να τους κάνεις τρέλα. Για την αξιοπιστία του ποδοσφαίρου πρέπει να θεσπιστεί από του χρόνου το ΒΑΡ. Αν υπήρχε στο χθεσινό παιχνίδι το αποτέλεσμα θα ήταν διαφορετικό και Πανιώνιος είχε πάρει την πρόκριση. Ναι, καλά. Για παράδειγμα, στη βάση του Αυρόπουλου με τον Κρέσπο, στο πρώτο ημίχρονο η φάση θα ήταν ως μη γενόμενη γιατί θα είχε καταλογιστεί χέρι στο ξεκίνημά της. Κατάλαβες Παοξή, σου απαγάγουν τον μπέμπι από το σπίτι και σου λένε ξέρεις τι, καλά ρε δεν του βάλεις μπεμπιλίνο, βρωμούσες κατήλα, πάρ' το πίσω. Κατάλαβες, αυτό γίνεται. Με Χρύσα Κουρομπίλια εννοείται δηλώνω ερωτευμένος, έτσι. Αρρώστια. Ναι. Αρρώστια. Είναι όσε κάθε μάτς είναι και πιο. Τους τρεις τελευταίους, πάμε. Και πιο. Τάβλα. Λοιπόν, πάμε, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα, φίλε, λίγο πιο δυνατά, αν μπορείς. Βασίλης Πολύχνη, παδός του ΠΑΟΚ, πουλέν μου, αστέρι μου, σ' ακούω. Παπαδόπουλε, έχεις δίκιο, κάθε μέρα 5 λεπτά πρέπει να γκαζώνεις. Είναι ύποπτη κατάσταση, όχι να μας πάρουν το πρωτάθλημα. Είναι ύποπτοι ότι θέλουν να μας τρελάνουν με το ζόρι, να μας βγάλουν τρελούς, να μας βγάλουν. Πέστα ρε Βασίλη, πέστα. Θέλω να μας τρελάνουν, δεν γίνεται διαφορετικά. Σε βρήκανε φτωχό και κατατρεγμένο και σε βαράνε, Βασίλη. Πέστα Βασίλη, πέστα Βασίλη. Επικοινωνιακά δεν μπορεί να είναι σήμερα αυτό το σκηνικό. Δεν μπορεί να είναι αυτό το σκηνικό σήμερα επικοινωνιακά. Είναι απίστευτο το πράγμα. Είναι απίστευτο. Και Μάρι, εντάξει, είπες πολλά σήμερα. Ναι. Είπες πάλι αυτό που λέγεται ότι ο ΠΑΟΚ έσωσε τον Παναθηναϊκό. Έστησε! Πώς τι είπατε! Έστησε ο ΠΑΟΚ του Παναθηναϊκού όταν γίνανε δυο ψηφοφορίες, ναι. Ο ΠΑΟΚ ψήφισε κατά, ναι. Ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ ψήφισαν υπέρ, ναι. Και επειδή δεν έβγαινε το αποτέλεσμα, ναι. Δεν πηγαίναν καν στην αίθουσα μέχρι να βγει το αποτέλεσμα. Ναι. Δηλαδή τι μπορούσε να κάνει ο ΠΑΟΚ, τίποτα. Ήταν ψήφισε κατά να πέσει, ναι. Ψήφισε κατά να πέσει, ναι. Οι άλλες ομάδες ψήφισαν υπέρ, ναι. Και δεν μπαίναν στην αίθουσα μέχρι να βγει το αποτέλεσμα και ο τελικά όμως ο ΠΑΟΚ έδωσε τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή πάλι ο ΠΑΟΚ φταίει. Η ψήφος της Κέρκυρας πώς προήλθε. Πώς προήλθε. Ναι. Προήλθε στο ότι δεν σταματούσε, δεν γινόταν η ψηφοφορία, ναι. Έως ότου βγει το αποτέλεσμα. Δηλαδή ήταν εκπληκτικό, αναγκαστικά έπρεπε να ψηφιστεί κάτι. Δεν τον καημένο τον Παναθηναϊκό, ρε, τη γλίτωσε φθηνά. Μπράβο. Δηλαδή τι μπορούσε να γίνει. Όταν ο Ολυμπιακός. Δεν τον γλίτωσε ο ΠΑΟΚ δηλαδή. Βασικά τον Παναθηναϊκό, η μεγάλη εικόνα, τον γλίτωσε το δόγμα Ανδριανόπουλου. Μάθε αν θες ποιο είναι, πάμε, πολύ νέος. Πάμε. Το δόγμα Ανδριανόπουλου που είπε δεν θα ρίξω εγώ τον μεγάλο μου αντίπαλο. Ωραία. Ο τεράστιος Ανδριανόπουλος, ο πρόεδρος του Ολυμπιακού. Μεγάλη ναι. Αδικία, δεν μπορεί να κράζεται μόνο τον ΠΑΟΚ όταν εδώ πέρα γίνονται άλλα και άλλα. Καλά και τον Άρη κράζεται αυτός. Καλά και τον Άρη κράζεται. Είναι επικοινωνιακή μάχη καθημερινή αυτή, είναι κρίμα. Ναι, πάνε να βγάλουν, Βασίλη, κλείσα και άκου απλά, πάνε να βγάλουν 20.000 κόσμο χθες τρελό. Όλη η Αθήνα αυτό το πράγμα, όλη η Αθήνα ενωμένη, τυχαία το βγήκε από το μυαλό του ΠΑΟΚ για να το φωνάξει. Μακάρι ο ΠΑΟΚ να είχε δική του εφημερίδα και δικό του κανάλι. Να μπορούσε να επεσπιστώνει αυτό του. Κρίμα που δεν έχει. Και σε αυτό δίκιο είναι ο Ιβάν. Χαϊβάλι τον πιάνουν. Ούτε έθνος, ούτε όπεν, έχει τίποτα. Επόμενος, καλημέρα. Καλημέρα. Το έθνος σήμερα νομίζω πρωτοσέλιδο. Επική πρόκριση. Θηλυκή πρόκριση. Έλα, φίλε. Ναι, καλημέρα.
Τελειώσαμε. Α, ναι, ακούμε, ναι, έχεις ένα λεπτό, φίλε. Πάμε. Όνομα και ομάδα, φίλε. Από Αριδαία, Βαγγέλη. Αριδαία. Πες μας για Αλμοπό, αυτό μας καίει. Για Αλμοπό, σπάσαμε το αίτητο της Αγκαθιάς. Την ίδια Αγκαθιά, ναι, μπράβο, το είδα διπλό. Ναι, ναι, ναι. Αντίθετα με τον Άρη, σπάσαμε το αίτητο. Ναι. Της νίκης Αγκαθιάς, πριν αρχίσει το παιχνίδι, κατά το πρωί που βγάζουν τα προγνωστικά στο στοίχημα της αποδόσης, μας έδινε 3.35 τον Άσο. Έτσι. Και πριν αρχίσει το παιχνίδι το έδινε 5.5 τον Άσο. Oh, λες ναι. Και παίζαμε με τον Άρη, ας πούμε, με τον ναι, Πάκο. Ναι, αλλά πάει και κυνηγάει δεύτερη θέση η Αγκαθιά, ε. Κυνηγάει για άνοδο. Κυνηγάει, ναι. Αλλά και εμείς μέσα στην έδρα μας έχουμε δύσκολα χάνουμε. Ναι. Δεν έχουμε ήττες μέσα στην έδρα. Ναι, όχι, Αλμοπάρα, κάτσε καλά. Βαγγέλη, σε σκέφτηκα, το είδα, σε θυμήθηκα. Ναι. Γλίτωσε ένας μπουκ του καταράκτη, μπράβο. Και λοιπόν, να πω και κάτι ακόμα, ναι. Τώρα που λέτε για τον ΠΑΟΚ και αυτά, ναι. Όταν δηλαδή πρέπει όλες οι ομάδες να μας παίζουν καλά, να μην θέλουν να τον αποκλείσουν τον ΠΑΟΚ, εγώ δεν κατάλαβα γιατί φωνάζεται και μαλώνεται. Δεν μαλώνουμε γι' αυτό, μια χαρά ήταν ο Πανιόνιος. Δηλαδή για τις πάσεις, εντάξει, και που λέτε μετά το άλλο... Όχι ρε, γιατί πρέπει να βλέπουμε κάθε χρόνο Final Four κυπέλλου στην Ελλάδα, οι τρεις να είναι σίγουροι, οι τρεις να είναι σίγουροι, και αναγκαστικά θα μπήκαν σε Αστέρας Τρίπολης. Αναγκαστικά. Και ένα λεπτό και να κλείσω. Αυτό το άλλο που λέτε χθες όλη η Ελλάδα ήταν Πανιόνιος και μόνο υποαξίδησα με τον ΠΑΟΚ. Πριν 10 χρόνια όλη η Ελλάδα ήταν κατά του Ολυμπιακού και μόνο οι Γαβροί ήταν κατά του Ολυμπιακού. Είχαν κάποιο λόγο βέβαια. Τι λες! Ναι. Σοβαρά, Βαγγέλη, ψέματα λες! Δεν έχει κάποιο λόγο ο Αεξής να είναι αντίον του ΠΑΟΚ. Εγώ λέω ότι ξάνθη Ολυμπιακός, όλη η Ελλάδα ήταν με τον Ολυμπιακό. Παναγιώτη, μπράβο, μόνο, ρε Βαγγέλη. Μπράβο, δηλαδή, κάνεις περήφανη την Ερυδαία. Μπράβο, ρε παλίκα. Δεν το λέω, δεν ξέρω γιατί το κάνω καλά, αυτό. Καλά, δεν Παναγιώτη. Όχι, δεν είναι καλά. Υποστήριζε κανείς τον Ολυμπιακό. Με ξέρεις όλη εσένα. Άλλο... Ήταν αντιολυμπιακός. Με ξέρεις κάτω εσένα που λες. Μπράβο, όλη η Ελλάδα είναι αντιπαοξίδες. Δηλαδή αυτό είναι και για τον... Για την ομάδα του ΠΑΟΚ, για τη διοίκηση να το σκεφτεί, τι κάνει λάθος. Τι λάθος κάνει, ρε φίλε! Τι λάθος κάνει, εσύ ποιον υποστήριζε, ας πούμε. Είσαι ιδιαίτερος. Αν κάνει λάθος. Ναι. Δηλαδή, κατηγορούσαν παλιά τον Ολυμπιακό, έλεγε σε όλη η Ελλάδα ήταν αντιολυμπιακός. Ναι. Για κάποιους λόγους όμως, έτσι. Δεν βγήκε τη γεια στον μυαλό του καθενός. Τώρα γιατί είναι αντιπάω ακόμα. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Εσύ το λέω. Ευχαριστούμε. Ο εθνικός γιατί είναι αντίον του ΠΑΟΚ. Γιατί. Ο κόσμος του εθνικού είναι αντίον του ΠΑΟΚ. Δεν το κατάλαβα. Στα λέω εδώ γιατί παίρνω και δεν μπορώ να βγάλω γραμμή από τόσοι που σας ακούνε. Δηλαδή εμείς λέει σαν Αριανοί από το 2007 που ακούμε με εξαίρεση το έπος της Μαδρίτης και αυτό για λίγο τι πρέπει να κάνουμε ρε. Να γυρίσουμε στο ράδιο Velvet και εγώ στο τιμόνι ήμουνα και σας άκουγα μέσω ίντερνετ στο αυτοκίνητο. Καταλαβαίνεις τι λέω. Μέσω ίντερνετ άκουγα στην Πελοπόννησο στο αυτοκίνητο και θα μας πει ο προηγούμενος ότι ενοχλείται που δεν ακούει αυτά που του χαϊδεύουν τα αυτάκια του. Όχι, θέλω να ακούει και δίκαια. 30 ώρες ακούσα. Τα σπορ του Βορρά έκλεισαν και ο Μπούζας το ίδιο. Πες του. Ο 421 λέει: με απλωμένα χέρια πήγε στην μπάλα. Αν παίκτης πέσει με έξω το τερματοφύλακα και χτυπήσει τον κορμό του και μετά στο χέρι, δεν είναι πέναλτι. Καραφλίνη φίτσα. Ο 527, καλημέρα. Είμαι Αριανός και πονάω. Δεν πρόλαβα στο 2-2 να βάλω ένα εκατοστάρικο στον ΠΑΟΚ. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Άρη Σάεκ. Ναι. Κώστας Παπαθανασίου, Ζιώγας Ιωάννης. Ωραία. Δάκη Κώστας Μπίγα... Παπαθανασίου, Ζιώγας Ιωάννης, η Μαριλής θα σας πει ωραία. Τι και πώς. Δάκη Μπίγαλη απόψε πηγαίνουν οι Μελίνα Χαλκίδου και Διονύσης Γρηγοριάδης. Μελίνα Χαλκίδου, Διονύσης Γρηγοριάδης. Και Φίβο Δελιβοριά το Σάββατο παγαίνουν οι Θεοφανία Παπαδοπούλου και Γιώργος Βλάχος. Γιώργος Βλάχος και Θεοφανία Παπαδοπούλου. Αύριο για Καφρίλιον θα δίνουμε Λαϊβάρα, θα δίνουμε Κωνσταντίνο Β και θα δίνουμε και το opening party του 21ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκη. Σκεπάλι ο Λίμπερο το στηρίζει όπως κάνει τα τελευταία 10 χρόνια. Ευχαριστούμε αδέρφια για τη στήριξη. Ήταν ένα υπέροχο πραγματικά πρωινό με τρυφερότητα, με ένταση, με αγάπη, με μίσος. Όλα αυτά που συνιστούν τον ανθρώπινο πολιτισμό. Από όλα αυτά κρατάω αυτό που είπε ο φίλος ο Παοξής. Ο Παοξ ζει Βυζαντινά. Έτσι. Πηγαίνω στο Βυζαντινό το ζαροπλαστείο να χτυπήσω δύο τουλούμπες. Να είστε καλά, keep on bloody rocking.